Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Έχουμε συνηθίσει, ίσως έχουμε κουραστεί όλο αυτό το τελευταίο διάστημα να λέμε ότι ζούμε κρίσιμες στιγμές, ότι έρχεται μια δραματική μέρα, μια δραματική νύχτα, ότι τα πράγματα είναι εξαιρετικά κρίσιμα την επόμενη ημέρα. Αυτή τη στιγμή όμως πραγματικά βρισκόμαστε σε μια ημέρα ορόσημο. Αύριο λοιπόν ξημερώνει ένα Eurogroup το οποίο ίσως βγάλει μια πολύ σημαντική απόφαση για την Ελλάδα, ίσως να μην βγάλει και μια απόφαση και οδηγήσει σε εξελίξεις, οποίες θα δούμε τις επόμενες ημέρες. Αύριο οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης συνεδριάζουν πάνω στο ελληνικό κείμενο, πάνω στο ελληνικό αίτημα, είτε για να το απορρίψουν, είτε για να το εγκρίνουν, είτε για να ξεπεράσουμε αυτό το σκόπο για αυτή την κατάσταση, είτε για να δούμε τι θα συμβεί τις επόμενες ημέρες. Μένει λοιπόν να δούμε πώς θα ξημερώσει η αυριανή ημέρα και βεβαίως τι θα συμβεί σε αυτή. Έχουμε πολλές εξελίξεις και σήμερα. Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε το Euro Working Group. Θα έχουμε πληροφορίες από τις Βρυξέλλες, θα έχουμε πάρα πολλά σχόλια από τη Γερμανία, θα έχουμε ρεπορτάζ γενικότερα για το πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Τα ειδησιογραφικά πρακτορία μεταδίδουν πληροφορίες συνεχώς. Έχουμε επικοινωνίες συνεχώς και από την ελληνική πλευρά. Πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός μίλησε και με τον κύριο Ολάντ. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα τα σχολιάσουμε και θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα για το πού βρισκόμαστε και κυρίως για το πού πάμε τα επόμενα 24 ώρα. Εκλεκτοί καλεσμένοι μαζί μου, άνθρωποι που γνωρίζουν την κατάσταση, την παρακολουθούν. Ο κύριος Γιώργος Βαρεμένος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα, κύριε Βαρεμένο. Καλησπέρα σας. Ο κύριος Νότης Μηταράκης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα, κύριε Μηταράκη. Καλησπέρα σας. Ο κύριος Γιώργος Δελαστή, καρθογράφος της εφημερίδας Έθνος. Καλησπέρα, κύριε Δελαστή. Καλησπέρα σας. Ο κύριος Δημήτρης Δανίκας, αρθρογράφος και κριτικός κινηματογράφου. Καλησπέρα, κύριε Δανίκα. Καλησπέρα, να είστε καλά. Ο κύριος Μανώλης Κοτάκης, δημοσιογράφος στην εφημερίδα Δημοκρατία. Καλησπέρα, κύριε Κοτάκη. Καλησπέρα, κύριε Ρόιτερ. Και ο κύριος Χαράλαμπος Γκότσης, καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Τα οικονομικά, καλησπέρα, κύριε Γκότση. Χρειάζονται πάρα πολύ αυτή τη στιγμή στη ζωή μας. Έχουμε και τις τράπεζες, έχουμε και συνάντηση του κυρίου Δραγασάκη με τον κεντρικό μας τραπεζίτη σήμερα και μένει να δούμε πού βρισκόμαστε. Πριν μπούμε στην κουβέντα, θέλω να πάμε αμέσως στις Βρυξέλλες. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το Euro Working Group. Ο Νίκος Ομπέλος θα μας ενημερώσει. Νίκο, καλησπέρα. Μιλάμε ότι πριν από λίγα λεπτά είχαμε την ολοκλήρωση μιας μαραθώνιας συνεδρίασης. Τι βγάζει? Μετά καλησπέρα από τις Βρυξέλλες. 7 ώρες κράτησε η συνεδρία. Ήταν μεγάλη για Euro Working Group. Το βασικό συμπέρασμα που βγάζουμε είναι ότι όλα τα θέματα πάνε ανοιχτά αύριο. Δεν έχει κάνει εισήγηση. Δεν κάνει εισήγηση η ομάδα εργασίας του Eurogroup. Συνήθως κάνει, αυτή τη φορά δεν θα κάνει εισήγηση. Πάει ανοιχτό κατευθείαν στους υπουργούς. Και αυτό, άμα μου επιτρέπεις, Αντώνη, να το ερμηνεύσω, δεν σημαίνει κάτι κακό. Σημαίνει όμως ότι θα έχουμε μαραθώνια συνεδρίαση και αύριο. Διότι δεν έχουν εισήγηση, θα ξεκινήσουν οι υπουργοί ένα-ένα τα σημεία να πάνε μέχρι τέλος. Λες δηλαδή, Νίκο, λες δηλαδή ότι συζητούσαν επί 7 ώρες και δεν κατέληξαν σε μία εισήγηση, σε ένα προσχέδιο κειμένου, σε κάτι. Συζήτησαν τις ελληνικές θέσεις, αντάλλαξαν απόψεις, αλλά όλη την συνεννόηση από εδώ και πέρα και βεβαίως την ανάγκη να φτιαχτεί μια συμφωνία, ένα κείμενο, ένα γραπτό κείμενο, την στέλνουν αύριο στο Eurogroup. Δεν έχουμε κάτι γραπτό αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε κάτι γραπτό. Αντώνη, αν ξεκινήσουμε από. Άμα σκεφτούμε λίγο από ποια αφετηρία ξεκινήσαμε και αν όλα ισχύουν όλα όσα λένε για τη Γερμανία, τότε λογικά δεν έχουμε κοινή θέση, διότι ξεκίνησαν από τη μία άκρη, δεν μπορούσαν να φτάσουν σε κοινή θέση. Άλλωστε, το είπαμε και προηγουμένως, νομίζω, Αντώνη, δεν υπάρχει αυτή τη φορά η απομόνωση της Ελλάδας, όπως στις δύο άλλες προηγούμενες συνεδριάσεις που είχαμε 17, αν θέλετε να αφαιρέσουμε τους Κύπριους, 17-2. Είχαμε σήμερα, οι μόνοι που τοποθετήθηκαν από την αρχή προβληματισμένοι από την επιστολή της κυβέρνησης ήταν το Βερολίνο και εν μέρει η Βέλγια, και για μένα είναι αρκετά μεγάλη έκπληξη, γιατί ο Βέλγος Πρωθυπουργός έχει εκφραστεί πολλές φορές θετικά για τη χώρα μας, αλλά ο Υπουργός Οικονομικών είναι από άλλο κόμμα και οι Βέλγοι είναι λίγο περίεργοι σε αυτά. Έχουν μια κυβέρνηση συνασπισμού που ο καθένας έχει τη δική του πολιτική. Νίκο, υπήρξαν πληροφορίες για την στάση των τεχνοκρατών μέσα στο Euro Working Group. Είχαμε λοιπόν τις πληροφορίες και τις διαρροές, ειδικά στα ξένα μέσα, ότι ήταν ιδιαίτερα σκληρός ο Γερμανός τεχνοκράτης. Μίλησε ότι η Ελλάδα κάνει στην ουσία μια πρόταση δούριο ύπο για να παρακάμψει προηγούμενες συμφωνίες. Ότι ήταν ιδιαίτερα επικριτικός ακόμη και ως τεχνοκράτης. Δεν ξέρω αν εσύ εισπράττεις ένα τέτοιο κλίμα μέσα από το Euro Working Group ή στην πορεία 7 ωρών συζήτησης. Αυτές οι κορώνες, αν θέλεις, εξομαλύνθηκαν και είχαμε μια πιο ουσιαστική κουβέντα. Αντώνη, συνήθως δεν δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στο τι λένε οι τεχνοκράτες σε αυτές τις συνεδριάσεις, γιατί είναι περισσότερο πολιτικό θέμα το δικό μας. Είναι μεν οικονομικό, αλλά είναι πολιτικό θέμα. Αύριο οι υπουργοί, είναι προφανές ότι θα μιλήσουν μια άλλη γλώσσα. Είναι προφανές, Αντώνη, και το λέγαμε και αυτό προηγουμένως, δεν υπάρχει περιθώριο για άλλη αποτυχία, διότι τρίτη φορά σε 10 μέρες είναι πολύ. Είναι πολύ, διότι μπορεί να χάσουν τον έλεγχο της κατάστασης από ένα απλό ατύχημα. Και δεν εννοώ μόνο την Ελλάδα, εννοώ και τους εταίρους. Διότι αυτή τη στιγμή,
αυτή τη στιγμή θα πρέπει να σκεφτούμε ένα πράγμα, ότι η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη είναι πολύ εφραστή από τη μία μεριά, από την άλλη έχουμε έναν αρνητικό πληθωρισμό, μια ανεργία σε ιστορικά υψηλά, και προσπαθούν να βγουν από αυτό το αδιέξοδο με τη βοήθεια της Κεντρικής Τράπεζας. Το τελευταίο πράγμα που θα ήθελα, Αντώνη, είναι μια κρίση ελληνική, η οποία θα οδηγούσε σε ανεξέλεκτες καταστάσεις. Γι' αυτό λέω ότι αύριο. Υπάρχει μια λογική, Νίκο, που λέει ότι από τη στιγμή. Υπάρχει μια λογική που λέει ότι από τη στιγμή που αποφασίζει να γίνει αυτό το Eurogroup, που προχωράει το Eurogroup, που μαζεύονται όλοι οι υπουργοί οικονομικών για τρίτη φορά μέσα σε τόσο λίγες ημέρες εκεί, μαζεύονται για να λάβουν μια απόφαση. Για να κλείσουμε, θέλω να σε ρωτήσω, στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις είχαμε μιλήσει μαζί, μου έλεγες ότι τα στοιχήματα στους διαδρόμους ήταν ότι δεν θα πάμε σε συμφωνία και δεν πήγαμε. Αυτή τη φορά λοιπόν, οι τεχνοκράτες, οι υπάλληλοι, εκείνοι που γνωρίζουν κλίμα, οι διαδρομιστές των Βρυξελών, για να το πω απλά, πού στοιχηματίζουν, τι θα ξημερώσει αύριο? Λίγη ώρα μετά την είδηση που βγήκε από το Βερολίνο, Αντώνη, ότι η Γερμανία απορρίπτει το ελληνικό αίτημα, μιλούσα με αξιωματούχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος μας έλεγε ότι θεωρούσε αδιανόητο αυτός ότι αύριο δεν θα έχουμε συμφωνία. Μας έλεγε ότι μπαίνουμε στην τελική ευθεία και ο καθένας αυτή τη στιγμή, ο καθένας κοιτάει να αποσπάσει όσο το δυνατόν περισσότερα. Είναι προφανές ότι και όλοι ξεκίνησαν κυρίως οι Γερμανοί με τις ακραίες αυτές θέσεις. Είναι προφανές ότι στην επιστολή τη δική μας, την ελληνική επιστολή, υπάρχουν ασάφειες, και είναι λογικό, δεν θα τα βάλεις όλα στην επιστολή που στέλνεις, γιατί διαφορετικά θα αρχίσω να σου ζητάνε και άλλα επιπλέον. Συνεπώς, λίγο πολύ το θεωρούσα αναμενόμενο, Αντώνη, και υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι αύριο θα έχουμε συμφωνία εδώ ή το Σάββατο το πρωί. Γιατί η συνεδρίαση μπορεί να εξελιχθεί να φτάσει μέχρι τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, Αντώνη. Λες δηλαδή ότι μπορεί να έχουμε και μια ολονύκτια συνεδρίαση? Με να το δούμε. Νίκο Μπέλο, βεβαίως κάνεις ρεπορτάζ για ό,τι νεότερο, καθώς ολοκληρώθηκε το Euroworking Group. Ίσως τα πούμε και στην πορεία. Σε ευχαριστώ πολύ προς το παρόν. Πριν ξεκινήσουμε, κύριε, θέλω να δούμε και μια φωτογραφία η οποία δημοσιεύθηκε στο Twitter του Πρωθυπουργού. Είναι η φωτογραφία η οποία δείχνει την τηλεφωνική του συνομιλία με τον Φρανσουά Ολάντ πριν από λίγο. Είχε τηλεφωνική συνομιλία ο κ. Τσίπρας και με τον Φρανσουά Ολάντ. Προηγουμένως και με την κυρία Μέρκελ. Δύο πολύ σημαντικές τηλεφωνικές επικοινωνίες. Ο κ. Ολάντ μάλιστα είπε ότι θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να υπάρξει μια λύση. Το ίδιο είπε και ο κ. Ρέντσι, επίσης είχε επικοινωνία μαζί του. Κύριε Βαρεμένο, πού βρισκόμαστε? Τι προσφέρουμε, τι έχει απομείνει να ζητάμε και τι μέρα ξημερώνει αύριο για τη χώρα? Κοιτάξτε, το βασικό είναι ότι η ελληνική πλευρά έχει κάνει καθαρή την πρόθεσή της να υπάρξει συμφωνία. Το ερώτημα είναι, και που πρέπει να απαντηθεί, που μένει να απαντηθεί, αν το ίδιο συμβαίνει από την πλευρά κυρίως της Γερμανίας και μάλιστα κάποιων ακραίων κύκλων, όπως αποδείχθηκε με τα περί Δούριου και τα λοιπά, διότι αν ισχύσουν αυτά ως διαπραγματευτική τακτική, είναι προφανές ότι τίθεται ένα αμφιβόλο η πρόθεση να υπάρξει συμφωνία. Mm-hmm. Και νομίζω ο Πρωθυπουργός μέσα από τις τηλεφωνικές συνομιλίες προσπάθησε ενδεχομένως να το διερευνήσει αυτό, διότι καταλαβαίνετε ότι αν τίθεται αμφιβόλο η πρόθεση για να υπάρξει συμφωνία, τα πράγματα είναι πάνε αλλού. Εγώ όμως θεωρώ ότι αυτά όχι ότι είναι προπαγανδιστικά απλώς ή εκφοβιστικά, είναι μαξιμαλισμοί οι οποίοι έχουν μια διαπραγματευτική στόχευση. Έτσι, όσο πιο μεγάλο πακέτο βάζεις και όσο το χρωματίζεις με αυτούς τους τόνους, τόσο περισσότερα θεωρείς ότι θα πάρεις στο τραπέζι. Άρα η υψηλή τόνη η σημερινή της Γερμανίας και η απορριπτική της διάθεση δεν σας φοβίζει? Θεωρείτε ότι είναι διαπραγματευτικό χαρτί, ας πούμε, αυτή την ώρα? Κοιτάξτε, ο φόβος έτσι κι αλλιώς δεν πρέπει να έχει θέση σε τέτοιου είδους διαδικασίες. Αν με ανησυχεί, θα σας έλεγα ότι αν ήταν κυρίαρχη για γερμανική θέση αυτά τα περί Δούριου και τα λοιπά, και σε ένα τόνο υπαγόρευσης, φυσικά και θα με ανησυχούσαν. Πάντως είδα ότι ο αντικαγκελάριος της Γερμανίας διαφοροποιήθηκε από αυτό, δεν συμμερίστηκε ούτε τη βιασύνη του κυρίου Σόιμπλε να προκαταλάβει κάποιες εξελίξεις. Τώρα, όλο αυτό η διάδρομη αυτή εκεί πέρα, η απέραντη των Βρυξελών και αυτοί οι μηχανισμοί έχουν αποδείξει ότι είναι πολύ πρόσωποι, ότι υπάρχουν ρόλοι που παίζονται εκατέρθαν, και ότι κανείς δεν μπορεί να βασιστεί με τα βεβαιότητας, έτσι, σε κάποια διαφαινόμενη εξέλιξη, διότι και έχουν ανταλλαγή και κείμενα, τα οποία εκ των υστέρων τα πήραν πίσω. Πάντως θεωρώ ότι εδώ που έφεσαν τα πράγματα πρέπει να υπάρξει συμφωνία, έτσι δεν είναι? Προφανέστατα αυτό ελπίζουμε, φαντάζομαι, όλοι, να υπάρξει μια συμφωνία, θέλω να, πω το εξής, να ξεμπλοκάρει αυτή... Θέλω να πω το εξής, ότι η ωριμότητα και η ψυχραιμία
που δείχνει ο ελληνικός λαός είναι ένα στοιχείο σοβαρό της διαπραγμάτευσης, κατά τη γνώμη μου. Έτσι. Και ένα ηχέγγυο ότι μπορούμε να οδηγηθούμε σε μια έκβαση σαν αυτή που επιθυμούν, προκειμένου να ηρεμήσει η κατάσταση στη χώρα. Μαγάλη. Και να ξεκινήσει η ουσιαστική διαπραγμάτευση. Γιατί δεν τελειώνει τίποτα εδώ. Τώρα αρχίζει η διαπραγμάτευση, αν ξεπεράσει αυτόν τον κάβο, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός. Και εμείς, δεν ξέρω αν τέλειωσε ο χρόνος μου, και εμείς δεν πρέπει να περιμένουμε να μας ζητάνε. Το σχέδιό μας εμείς πρέπει να το έχουμε επεξεργασμένο όσο δυνατόν καλύτερα και να το παρουσιάζουμε μόνοι μας σε ό,τι αφορά τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν σε αυτό το κράτος, μερικές από τις οποίες έπρεπε να είχαν γίνει από την ίδρυσή του. Αν σας λέγα, κύριε Μηταράκη, να μου κάνετε μία πρόβλεψη για το τι μέρα ξημερώνει αύριο και πώς θα προχωρήσει αυτή η διαπραγμάτευση, θα μου λέγατε το πού βρίσκεται η ελληνική πλευρά πάνω κάτω, τα κείμενα τα έχουμε δει, είναι γνωστό. Το πού βρίσκονται οι Γερμανοί και οι υπόλοιποι εταίροι επίσης πάνω κάτω είναι γνωστό. Πάμε σε συμφωνία ή πάμε σε ρήξη? Ελπίζω ότι τελικά πάμε σε συμφωνία. Από τη στιγμή που η Ελλάδα ζήτησε την παράταση της Δανειακής Σύμβασης, η οποία συνδέεται με το μνημόνιο, όπως γράφει η Δανειακή Σύμβαση, έχουμε πλησιάσει πολύ τις θέσεις των Ευρωπαίων εταίρων. Θα συμφωνήσω με αυτό που είπε ο κ. Βαρεμένος, χωρίς να θέλω να το αναλύσω πολύ, ότι δεν έχουμε μόνο φίλους στην Ευρώπη. Δεν είναι όλοι υπέρ της παραμονής της χώρας στο ευρώ και υπάρχουν και δυνάμεις στην Ευρώπη που περιμένουν από την Ελλάδα να κάνει το λάθος. Θέλω να πιστεύω ότι αυτές δεν θα κυριαρχήσουν αύριο. Μετά που θα τελειώσει η διαπραγμάτευση, πρέπει να δούμε τι κερδίσαμε τελικά. Γιατί η αρχική θέση της κυβέρνησης για κούρεμα του χρέους εγκαταλείφθηκε. Η αρχική θέση της κυβέρνησης, όχι στο μνημόνιο, τέλος στη λιτότητα, εγκαταλείφθηκε. Τελικά ζητάμε νέο πρόγραμμα, το ονομάζουμε νέο συμβόλαιο, ενώ κανονικά το μνημόνιο έπρεπε να λήξει τέλη Φεβρουαρίου και η Ελλάδα να μπορεί να ξαναβγεί στις αγορές. Τελικά δηλαδή κερδίζουμε κάτι παραπάνω από αυτά που ήδη θα έχουμε? Η επιστολή του κύριου Βαρουφάκη μιλάει για λέτε απομείωση δηλαδή χρέους. Ότι στην ουσία καταλήγουμε σε μια διαπραγμάτευση που δεν κερδίζουμε τίποτα παρά μόνο αλλάζουμε τις λέξεις. Αλλάζουμε τις λέξεις και τελικά καταλήγουμε σε κάτι χειρότερο από αυτό που είχαμε πριν. Χειρότερο αυτό γιατί? Που είχαμε πριν ήταν η έξοδος της Ελλάδος στις αγορές το 2015, η προληπτική γραμμή, το τέλος του μνημονίου, στο τέλος Φεβρουαρίου. Και τώρα ο κύριος Βαρουφάκη ζητάει ένα πρόγραμμα γέφυρα μέχρι τον Αύγουστο για να διαπραγματευτεί ένα νέο πρόγραμμα. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να δανειοδοτείται. Ήδη ζητάμε αύξηση των εντόκων γραμματείων για να πάρουμε περισσότερα δανεικά από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέσω ΕΛΑ. Άρα αυτό που ήταν ο βραχνάς του αναγκαστικού δανεισμού δεν αντικατίσταται από μια έξοδο στις αγορές. Επιστρέφουμε στον αναγκαστικό δανεισμό. Και να πω και ένα τελευταίο. Απαντήστε αυτό που θα ρωτήσω. Εάν είναι έτσι. Όχι, δεν θα τσακωθώ μαζί σας. Μιλάμε τώρα, κάνουμε ένα διάλογο. Αν είναι έτσι, τότε ο Σόιμπλε πρέπει να απαιτούσε τη σκούφια του. Τώρα έχει έναν δίκιο ο κ. Δανίκα. Γιατί δεν είναι έτσι, γιατί αντιδρούν οι Γερμανοί. Με την Δημοκρατία. Αντικειμενικά το λέω. Είναι σωστό αυτό. Είναι σωστό αυτό. Μήπω είστε και πιο δεξιά για τον Σόιμπλε? Γιατί αν δεν συμβαίνει αυτό. Με δεδομένο μισό λεπτό. Αυτό είναι λίγο προβοκατόρικο. Να πούμε κάτι άλλο. Να απαντήσω ένα-ένα. Μπορώ να απαντάω όλο το βράδυ, αλλά να απαντάω ένα-ένα. Όχι, άλλο λέω. Σας άκουσα. Κοιτάξτε. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ότι ο κύριος Σόιμπλε και γενικά η Ευρώπη θέτει και ένα θέμα αξιοπιστίας Ελλάδος. Αυτό είναι το αρνητικό. Αυτό είναι που έχει αλλάξει. Τώρα το θέτει. Κοιτάξτε. Αφού ξέραμε από τι Βρυξέλλε, μισό λεπτό και μετά. Γιατί μιλάμε με τι Βρυξέλλε. Έχουμε ανθρώπου, μιλάω με κάποιου ανθρώπου στι Βρυξέλλε. Και μου λέγανε διαρκώ από πολύ παλιά, όταν ήταν η κυβέρνηση, ο Παπανδρέου, ο Σαμαρά, ο Παπαδήμο κλπ., ότι έχουν τη χειρότερη γνώμη για τι ελληνικέ κυβερνήσει. Όχι για τον Τσίπρα μόνο. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Τη χειρότερη γνώμη. Ήταν μια πραγματικότητα. Άρα λοιπόν. Αυτό το 2013 και το 2014 είχε βελτιωθεί σημαντικά. Κάποιοι μας κατηγορήσαν γι' αυτό. Είναι πολιτικό το θέμα. Κάποιοι είχαν κατηγορήσει την προηγούμενη κυβέρνηση ότι ήταν πολύ πιο συνεργάσιμη. Μήπως γι' αυτό δεν σας διευκολύνανε, θέλω να πω, οι Ευρωπαίοι. Θα μπορούσαν να σας διευκολύνουν ή να μην πάτε γρήγορα στις εκλογές κλπ. Δεν σας διευκολύνανε. Το email Χαρδούβελη, μισό λεπτό. Το email Χαρδούβελη, αν θυμάστε καλά, έχει μπει τώρα μέσα ο κύριος Σόιμπλε. Έκανε ρελάνς στο κείμενο που έδωσε η Ευρώπη στο Eurogroup. Στην πραγματικότητα είναι το γερμανικό κείμενο αυτό. Πότε είναι, τότε ή τώρα? Τώρα. Πριν από μερικές μέρες. Ναι. Έδωσε ένα κείμενο. Mm. Πήγε να τυλίξει την Ελλάδα σε μια μισή κόλλα χαρτί. Δεν είναι. Μέσα στο κείμενο αυτό, αν θυμάστε καλά, μπαίνουν μέσα και τα ζητήματα. Το κύριο Ντάισεμπλουμ λέτε. Ναι. Σε αντίθεση με το κείμενο Μοσκοβισή. Ναι. Το ίδιο το κείμενο Μοσκοβισή μιλούσε για όχι θέρμανση μορφιλετότητα, ναι, όχι κούρεμα και παραμονή του μνημονίου. Το κείμενο αυτό που δίνει του Ντάισεμπλουμ, του Σόιμπλε κατά τη γνώμη μου. Και δεν είναι 17 εναντίον της Ελλάδας. Ένας είναι η Γερμανία, η Λερναία, η Ιδρύα. Αλλά υπάρχουν και πολλοί πρόθυμοι, κύριε Δανίκα, το έχουμε δει. Όχι, λέω το εξής. Ότι μέσα αυτό το κείμενο συμπεριλαμβάνονται αυτά που ζητούσε
η Ευρώπη από τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ στο email του Χαρδουβέλη. Έβαζε μέσα θέμα συντάξεων. Η Ευρώπη έχει μια σταθερότητα θέσεων. Ναι. Θα δούμε και στον κύριο Γκρουπ αύριο. Επομένως, αν αυτό έχει αλλάξει. Αν εγώ... έχει αλλάξει η ροπή των ισορροπιών. Αυτό όμως που ήθελα να τονίσω ως θέμα. Και, κλείστε, κύριε, και να κλείσω με αυτό. Είναι αν όλη αυτή η διαπραγμάτευση, αν όλη αυτή η αστάθεια έχει ως αποτέλεσμα τελικά να πετύχουμε μια μείωση του πρωτογενούς πλεονάσματος που ζητάνε στη χώρα κατά μία μονάδα, το οποίο ήταν ένα αίτημα το οποίο πιστεύω ότι ήδη θα ικανοποιόταν από την προηγούμενη κυβέρνηση. Αν το μόνο πετύχαμε ήταν μη κούρεμα του χρέους, αλλά απομείωση στα πλαίσια της απόφασης του Eurogroup του Νοεμβρίου του 2012, γιατί αυτό αναφέρεται στην επιστολή Βαρουφάκη, και συμμετοχή της Ελλάδος στο μεγαλύτερο αναπτυξιακό πακέτο που κάνει ποτέ η Ευρώπη, το πακέτο Draghi και Juncker που ήδη υπήρχε. Τελικά, μήπως ρισκάρουμε πάρα πολλά, μήπως σηκώνουμε τον πύχη στον ελληνικό λαό για να μην πετύχουμε κάτι παραπάνω. Να το δούμε στο τελικό κείμενο. Μανώλη, εσύ θεωρείς ότι αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο συζητάμε είναι κάποιες διαφορετικές λέξεις? Μήπως ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ με πολύ μεγάλες προσδοκίες και καταλήγουμε στην ουσία σε διαφορετικές διατυπώσεις, ή πετυχαίνει πράγματα αυτή η κυβέρνηση? Εγώ διαφωνώ, για παράδειγμα, με τον κύριο Δανίκα. Θεωρώ ότι το email Χαρδούβελ είχε εξαφανιστεί από αυτή τη διαπραγμάτευση πρακτικά. Δεν ζητάνε παραπάνω, ζητάνε να τηρήσουμε αυτά τουλάχιστον που είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση Σαμαρά. Για να δούμε αν υπάρχει το email Χαρδούβελη στη ζωή, οι ιδέες του, ας περιμένουμε το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων, γιατί και η κυβέρνηση το λέει email Σαμαρά, γιατί θέλει να υιοθετήσει, θα αναγκαστεί να υιοθετήσει κάποια πράγματα μέσα από εκεί. Ναι. Αλλά το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι άλλο. Εγώ πιστεύω βαθύτατα στη δύναμη της Ενωμένης Ευρώπης, άρα στην κατάληξη μιας συμφωνίας αύριο, βλέποντας ότι ένας-ένας έχει αρχίσει και ανοίγει τα χαρτιά του. Είδα τους Πορτογάλους ελαφρώς πανικόβλητους απόψε από ένα ελληνικό Brexit. Στην αρχή δεν συμπεριφέρθηκαν έτσι. Βλέπω τους Ισπανούς και τους Γάλλους να θέλουν να βάλουν πλάτη. Αλλά θα πρέπει να έχουμε όλη πλήρη συνέστηση ότι μια συμφωνία στην οποία θα καταλήξουμε θα είναι μια βαριά συμφωνία για την κυβέρνηση. Και το λέω αυτό διότι ήδη έχει διανύσει το 80% η ίδια της διαδρομής προς την πλευρά της Γερμανίας. Και χρειάζεται, και θα το εξηγήσω πώς, και χρειάζεται πια η Γερμανία να κάνει το 20% να έρθει προς τη δική μας πλευρά. Και αυτό για να κερδίσει, είναι σημαντικό όμως. Εφόσον αναθεωρηθούν τα πρωτογενή πλεονάσματα, που ήταν όμως στόχος και της προηγούμενης κυβέρνησης, ανεξαρτήτως φυσικά θα είναι σημαντικό. Αλλά να δούμε την επιστολή του κ. Βαρουφάκη σήμερα. Από την επιστολή αυτή λείπει η λέξη γέφυρα, πρόγραμμα γέφυρα, εξαφανίστηκε. Λείπει ο όρος ανθρωπιστική κρίση, αντικαταστάθηκε από έναν άλλο. Σε διάφορα σημεία της υπάρχει κωδικά η ονομασία τρέχον πρόγραμμα. Δεν το λέμε βέβαια έτσι, εννοούμε το μνημόνιο έτσι. Το λέει παρούσα διευθέτηση σε ένα σημείο, το λέει τρέχουσα συμφωνία σε ένα άλλο. Στα ντοκουμέντα που έχει καταθέσει ο κύριος Βαρουφάκης στα προηγούμενα Eurogroup, αναγνωρίστηκε η εντυπωσιακή οικονομική πρόοδος της Ελλάδας στα 5 χρόνια τα προηγούμενα και τα πλεονάσματα. Άρα το μνημόνιο ήταν αποτελεσματικό και το αποδέχεται. Όπως επίσης και το χρέος είναι βιώσιμο. Τι κάνει όμως αυτή η επιστολή? Έξυπνο, κατά τη γνώμη μου. Από απόψε του διεθνούς οικονομικού δικαίου είναι στον αέρα, αυτό που θα σας πω, και αυτό είναι κατά τη γνώμη μου η μεγάλη τριβή η οποία υπάρχει με τη Γερμανία. Αλλά από απόψε διαπραγματευτική τακτική είναι σωστό. Υπάρχει στο προήμιο της επιστολής μία φράση που ουσιαστικά θέτει ένα αμφιβόλο εάν η Ελλάδα θα πληρώσει τα δάνειά της στο μέλλον στους υπόλοιπους πιστωτές. Ουσιαστικά δίνουμε το λόγο της τιμής μας. Λέμε οι ελληνικές αρχές τιμούν τις οικονομικές υποχρεώσεις, αλλά τα δάνεια δεν πληρώνονται με το λόγο της τιμής. Και υπάρχει μια άλλη φράση που λέει ότι οι ελληνικές αρχές αναγνωρίζουν ότι οι από τις προηγούμενες κυβερνήσεις συμφωνηθήσεις διαδικασίες διακόπηκαν από τις πρόσφατες προεδρικές και εθνικές εκλογές και ότι ως αποτέλεσμα αρκετές από τις τεχνικές διευθετήσεις έχουν ακυρωθεί. Αυτό είναι ο δούριος ύπος για τους Γερμανούς. Και είναι και νομίζω το σημείο στο οποίο έχουν αντιδράσει και οι Γερμανοί. Από απόψεις του διεθνούς οικονομικού δικαίου, αυτό είναι έολο. Δηλαδή, ποτέ μια διεθνή συμφωνία δεν καταργείται με τη λαϊκή ψήφο. Μια κυβέρνηση που πήρε εξουσιοδότηση μπορεί να ακυρώσει την διεθνική συμφωνία. Η λαϊκή ψήφο όμως δεν ακυρώνει και την διεθνή συμφωνία. Και ένα Eurogroup βεβαίως μπορεί να ακυρώσει μια συμφωνία. Αυτό και όμως, να δούμε... αυτό όμως στα μάτια των Γερμανών είναι η γέφυρα που δημιουργεί δικαιολογημένα πρόβλημα στο ζήτημα της αποπληρωμής των ελληνικών δανείων. Έναντι αυτής της υποχώρησης ενδεχομένως αύριο, μπορεί να πάρουμε το πλεόνασμα. Κύριε Δελαστή, πρέπει να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο ή μισοάδιο εδώ πέρα. Δηλαδή, θα μπορούσε να πει κάποιος, και το είπε ήδη και ο κύριος Μηταράκης, ότι είχαμε μια κυβέρνηση που υποσχέθηκε κούρεμα χρέους, το ξεχάσαμε. Είχαμε μια κυβέρνηση που υποσχέθηκε συνδιάσκεψη για το χρέος, το ξεχάσαμε. Χρηματοδότηση χωρίς παραπάνω μέτρα, το ξεχάσαμε.
αλλαγές στο οικονομικό μείγμα χωρίς να ρωτάμε τους Ευρωπαίους. Το ξεχάσαμε γιατί μας απαγορεύουν τις μονομενείς ενέργειες. Μισό άδειο το ποτήρι. Από την άλλη όμως, συζητάμε ίσως μείωση. Όπως το είπες τώρα, δεν αφήσει ποτήρι πάνω. Δεν υπάρχει ποτήρι. Μόνο εδώ υπάρχει ποτήρι. Αυτά που σας είπα, κύριε Βαρεμένε, νομίζω δεν τα αμφισβητείτε. Κύριε Σρόιτερ, όπως τα είπατε τώρα, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά ποτήρι μόνο εδώ βλέπω. Σε τι διαφωνείτε από αυτά? Μόνο τα δικά μας είναι μεγάλα, κύριε Παρμένη. Θα σας το δώσω με χαρά. Έτσι, γιατί εδώ καταιγισμός. Ούτε εκεί βλέπω ποτήρι, αλλά εκεί θα σας πω μετά. Αν έχει ποτήρι ο κύριος Κοτάκης. Από εκείνη την πλευρά. Λοιπόν. Εδώ και ποτήρι, υπάρχει και κούπα. Το ερώτημα λοιπόν είναι, αν είναι άδειο το ποτήρι. Δηλαδή, και ξέρετε τι. Αν είναι άδειο το ποτήρι. Δεν συνηθίζω να διακόπτω κανέναν. Και θέλω να κάνω μια. Είναι άχαρο. Ακόμα και να αντιπαρτεθώ με αυτή τη λογική που εξέφρασε ο κύριος Μηταράκης. Αλλά διαπιστώνω πόσο μακριά είμαστε από το λαϊκό αίσθημα. Γιατί, είναι το γιατί, γιατί το τώρα. Λέτε αυτό. Το γιατί. Ας πούμε, ο λαός είναι πεπλανημένος. Έτσι. Ο τρόπος τώρα που τα παρουσιάσετε, χωρίς να δείτε κανένα χαρτί, λέτε δεν υπάρχει ποτήρι, όχι απλώς άδειο είναι και μισό άδειο. Και υπάρχει το τραπέζι εδώ, και αυτό σε λίγο μπορεί και αυτό να. Έχουμε το φάκι του κυρίου Βαρουφάκη. Με συγχωρείτε, είπατε. Να σας πω, κύριε Σρόιτερ, μου δίνετε τον λόγο. Βεβαίως. Εγώ έχω. Διακόψαμε τον κύριο Δελαστίκ, βεβαίως. Αλλά... παρακαλώ, εντάξει. Δεν θέλω να του αφαιρώ στο λόγο. Ωραία. Ας απαντήσει λοιπόν και θα έρθω σε εσά. Έχει δίκιο μας. Το ερώτημα λοιπόν, το οποίο δεν μ' άφησε να ολοκληρώσω, κύριο Βαρεμένο. Έχω μείνει με το στόμα ηχνό. Αν με αφήσετε να το ολοκληρώσω, ίσως θα καταλάβετε. Έχω διάθεση να κάνω συζήτηση ουσίας. Τέλεια. Αλλά όπως βλέπω εδώ τα πράγματα, πάνε αλλού τώρα. Αν με αφήσετε να ολοκληρώσω την ερώτηση, μπορεί να συνεχθούμε καλύτερα. Λοιπόν, αν βλέπαμε το ποτήρι λοιπόν, με αυτές τις παραμέτρους που σας λέω, θα το λέγαμε τελείως άδειο, όπως λέτε. Από την άλλη, υπάρχει η λογική που λέει ότι οτιδήποτε κερδίσει αυτή η κυβέρνηση από το τίποτα μιας προηγούμενης κατάστασης θα είναι κέρδος για τη χώρα και το λαό. Το ερώτημα λοιπόν είναι, αν αυτή τη στιγμή πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι, κύριε Δελαστίκ, με τις παραχωρήσεις που θα κάνουν οι εταίροι, όποιες και αν είναι αυτές, στο αυριανό Eurogroup, αν φτάσουμε σε μια συμφωνία, ή αν μιλάμε για μια κολοτούμπα, όπως λέγαμε, προεκλογικά ή μετεκλογικά, η οποία συμβαίνει αυτή την ώρα μπροστά μας. Κύριε Σρόιτερ, εγώ πρέπει να σας πω ότι είμαι έξω φρενών με το κείμενο του Γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών. Ναι. Είμαι έξω φρενών κυριολεκτικά, διότι λέει μεταξύ άλλων, η Ελλάδα πρέπει δημόσια να διαβεβαιώσει ότι θα απέχει από μονομερή εθνικά μέτρα που αντιστρέφουν το παρόν πρόγραμμα. Οι αρχές της Ελλάδας αμέσως δεν θα πάρουν οποιαδήποτε πρωτοβουλία ή δεν θα εφαρμόσουν οποιοδήποτε μέτρο ή πολιτική η οποία είναι ασυνεπής με τις υπάρχουσες υποχρεώσεις υπό το παρόν πρόγραμμα ή επιβαρύνουν την δημοσιονομική κατάσταση. Αυτό συμπεριλαμβάνει την αποχή της ελληνικής κυβέρνησης από τις ανακοινωμένες εργασιακές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις που πρόκειται να ψηφιστούν στο Κοινοβούλιο αυτή την εβδομάδα. Πρακτικά τις απαγορεύει να κυβερνήσει με λίγα λόγια, να πάρει την οποιαδήποτε σοβαρή απόφαση. Μας κύριε Σρόιτερ, αυτό έλεγε η επιστολή Μοσκοβισή που δέθηκε ο Βαρουφάκης. Κύριε Σρόιτερ, αυτά λέει η επιστολή Μοσκοβισή. Αυτό είναι για μένα ένα ιταμό, κατάπτυστο, τελεσυγραφικό κείμενο του Τέταρτου Ράιχ. Συγγνώμη, το δέχτηκε ο κύριος Βαρουφάκης στην επιστολή Μοσκοβισή. Κύριε... Τις ίδιες λέξεις έχει η επιστολή Μοσκοβισή. Την έχετε που την έδωσε ο κύριος Βαρουφάκης. Λέει έχω, λέξη με λέξη να διαβάσω. Εδώ είναι. Να τη δώσω στον κύριο Σρόιτερ να τη διαβάσει. Να τη δώσετε στον κύριο Σρόιτερ. Ακριβώς τα ίδια λέει ο κύριος Μοσκοβισή. Είμαστε. Εσείς δηλαδή διαφωνείτε ότι είναι κατάπτυστο τελεσίγραφο του λέω Τέταρτου Ράιχ. Λέω ότι το έχει ήδη δεχτεί ο κύριος Βαρουφάκης. Αυτό σας διαφωνείτε λέω. Ότι είναι κατάπτυστο τελεσίγραφο του σας Τέταρτου Ράιχ. Σας απαντάω ότι το έχει ήδη δεχτεί ο κύριος Βαρουφάκης. Λέει το προσχέδιο εδώ ότι του κύριου Μοσκοβισή. Το έχει δεχτεί ο κύριος Βαρουφάκης. Θα απόσχει από μόνο. Αν κατηγορείτε τον κύριο Βαρουφάκη για αυτά τα πράγματα, πείτε τον κύριο Βαρουφάκη. Όσο διαρκούν οι διαπραγματεύσεις. Εγώ δεν σχολιάζω τον κύριο Βαρουφάκη. Αν τον σχολιάζετε εσείς με αυτές τις λέξεις, πείτε για τον κύριο Βαρουφάκη. Η επιστολή Μοσκοβισή. Αυτά λέει. Μην πετάτε κοιτάξτε τώρα. Όσο διαρκούν οι διαπραγματεύσεις, πραγματικά δεν είναι σκόπιμο. Δεν είναι η κυβέρνηση. Ο κ. Βαρουφάκη είναι γερμανοτσολιά που δέχεται την επιστολή Μοσκοβισή. Προ Θεού, ντροπή σα. Να μιλάτε έτσι για τον κύριο Μοσκοβισή. Να μιλάτε έτσι για τον κύριο Βαρουφάκη. Εσείς η επιστολή του κύριου. Εγώ δεν σχολιάζω. Εγώ σα λέω ότι αυτά που διαβάζετε τα έχει ήδη δεχτεί ο κ. Βαρουφάκη λοιπόν, στην επιστολή Μοσκοβισή. Αυτό σα λέω. Να αφήσουμε του χαρακτηριστικού. Τα σχόλια. Σε μια κίνηση, συγγνώμη κύριε που παίρνω το λόγο αυθαίρετα επειδή δεν έχω μιλήσει καθόλου. Σε μια κίνηση καλή θέληση. Όσο διαρκούν οι διαπραγματεύσεις, θα μπορούσε κάποια μέτρα να ανασταλούν.
Τόσο παράλογο είναι αυτό. Άλλο σας λέω. Αυτό ο λέει η επιστολή, η επιστολή Μοσκοβισή. Στην επιστολή Μοσκοβισή. Εδώ μπερδεύουμε δύο διαφορετικά πράγματα. Εδώ. Αγαπητέ Αντώνη. Μισό λεπτό. Όχι, έχει σημασία αυτό που λέει. Έχει σημασία αυτό που λέει ο καθηγητής. Εγώ θέλω να πω. Εδώ είναι ένα παράδεκτο γερμανικό κείμενο. Δεν νομίζω ότι θα διαφωνήσει κανείς μαζί σας. Έχω την εντύπωση ότι πολλοί διαφωνούν, αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ το θεωρώ απαράδεκτο το κείμενο αυτό. Έχει πάρει θεωρώ ότι απαγορεύει. Τα έχουν πάρει πίσω οι Γερμανοί. Τα τρία σημεία απαγορεύει. Έχει πάρει η Μέρκελ πίσω. Απαγορεύει πάρει πίσω ήδη η Γερμανία να νομοθετήσει οποιοδήποτε φιλολαϊκό μέτρο. Mm-hmm. Αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά. Δεν μπορεί να οικοδομηθεί οποιαδήποτε σχέση εμπιστοσύνης μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Όταν οι Γερμανοί λένε το κείμενο το ελληνικό είναι δούριος ύπος, ο οποίος αποσκοπεί κατ' ουσίαν στο να θέσει τέρμα στο παρόν πρόγραμμα. Σε αυτή τη βάση δεν έχει νόημα να αρχίσουμε να διαπραγματευόμαστε για να φτιάξουμε δήλωση του Eurogroup την Παρασκευή. Αυτό έγινε στις 4 το απόγευμα, στις 10 αυτό, το βράδυ, λοιπόν, το είχαν πάρει πίσω αυτό. Αλήθεια είναι αυτό που λέει. Αυτό λοιπόν είναι πρέπει γερμανική να το πούμε αυτό, το έχουν πάρει πίσω. Δεν έχουν πάρει τίποτα πίσω. Το έχουν πάρει πίσω με δηλώσεις στο Bloomberg, κύριε Δελαστή. Σου λέω, υπάρχουν άλλοι στην Ελλάδα, γιατί να κουράζουν το ίδιο. Εντάξει, αλήθεια είναι. Σε τέτοιο επίπεδο μπορούμε. Η αλήθεια είναι, κύριε Δελαστή. Δεν έχει νόημα, κύριε Για να βάζουμε τις δημοσιογραφικές πληροφορίες σε μία τάξη, έχετε δίκιο, αυτό είναι το βασικό κείμενο. Αυτό το κείμενο σας λέω εγώ ότι με τον τρόπο τους το πήραν πίσω οι Γερμανοί στην πορεία της ημέρας. Και ίσως τον πήραν επειδή, όπως λέτε, εξαιρετικά σκληρό και πράγματι είναι. Δεν το συζητάει κανένας, έτσι. Με τον τρόπο τους είναι άλλο πράγμα. Mm-hmm. Είναι άλλο πράγμα να υπάρχει αυτό το κείμενο κατατεθειμένο γραπτά λοιπόν, και εντελώς άλλο πράγμα κάποιος υποτίθεται. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Βαρεμένο και στον κύριο Δανίκα, θέλω να πάμε παρακαλώ, κύριε Γκότση, έρχομαι και σε εσάς. Να πάμε στο Βερολίνο και στην Φέη Καραβίτη. Φέη, καλησπέρα. Το ερώτημα λοιπόν είναι αν μεταξύ του αυτού του απαράδεκτου πραγματικά κειμένου, το οποίο είδαμε στις 4 η ώρα το μεσημέρι, και αφού μεσολάβησε η τηλεφωνική επικοινωνία με την κυρία Μέρκελ, οι αντιδράσεις αρκετών εταίρων, η παρέμβαση Γιούνκερ. Αν αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι Γερμανοί έχουν μια διαφορετική, μια πιο διαλλακτική στάση. Βλέπεις το παρασκήνιο αυτή τη στιγμή και την κατάσταση και το κλίμα στη Γερμανία, ποια είναι η απάντησή σου? Διαφορετική στάση δεν νομίζω ότι έχουν οι Γερμανοί. Θα το δούμε βέβαια αύριο καλύτερα στο Eurogroup. Οι Γερμανοί έχουν βάλει τους όρους. Θεωρούν ότι από αυτούς τους όρους δεν μπορούν να μετακινηθούν. Παρ' όλα αυτά, όσο και αν ακούγεται παράδοξο, είναι αισιόδοξοι ότι στο τέλος θα έχουμε συμφωνία. Αν αυτή η συμφωνία θα είναι εύκολη, δύσκολη, θα είναι αύριο το βράδυ ή σε μεταγενέστερο χρόνο, αυτό το αφήνουν και εκείνοι ανοιχτό. Είναι όμως αισιόδοξο ότι στο τέλος θα υπάρξει μια συμφωνία. Βεβαίως αυτοί θεωρούν ότι θα υπάρξει συμφωνία με υποχώρηση της ελληνικής πλευράς. Για να είμαστε με περαιτέρω ειλικρινείς. Υποχώρηση λες ελληνικής πλευράς, αν μας λες ότι δεν μετακινούνται από τις θέσεις τους. Έτσι. Ωραία, να σε ρωτήσω κάτι. Εμείς έχουμε ένα κλίμα εδώ από κυβερνητικές πηγές ότι η συζήτηση του κυρίου Τσίπρα με την κυρία Μέρκελ έγινε σε ένα θετικό κλίμα και οι δύο συμφώνησαν να φτάσουν σε μια λύση. Από γερμανικής πλευράς, τι σας διαραίουν, ποιο είναι το κλίμα για αυτή τη συζήτηση? Το κλίμα για αυτή, σε αυτή τη συζήτηση ήταν πράγματι πολύ θετικό. Η κυρία Μέρκελ, μπορεί να έχουμε λίγο διαφορετική άποψη στην Ελλάδα, είναι στην περίπτωση, είναι ως δίδυμο με τον κύριο Σόιμπλε, είναι η ίδια στις προσωπικές επαφές της και με τους άλλους ηγέτες, δεν είναι ποτέ, δεν γίνονται ποτέ σε οξείς τόνους. Λοιπόν, από ό,τι ξέρουμε εδώ, η κυρία Μέρκελ εξήγησε στον κύριο Τσίπρα ποιες είναι οι θέσεις του Βερολίνου, δεν άδειασε τον κύριο Σόιμπλε και είπε ότι βεβαίως θα προσπαθήσουμε και εμείς θέλουμε η Ελλάδα να μείνει στην Ευρωζώνη, θα προσπαθήσουμε λοιπόν όλοι με καλή διάθεση να βρεθεί μια λύση. Τώρα, από αυτό. Είναι αυτό, Φέη μου, το παιχνίδι του καλού μπάτσου και κακού μπάτσου που παίζουν οι Γερμανοί, με τον Σόιμπλε να είναι πάντα ο πολύ σκληρός και απότομος, να προσφεύγουν στην Μέρκελ εκείνοι που αντιμετωπίζουν το Σόιμπλε, να παίρνουν κάποιες, αν θέλεις, πιο χαλαρές διατυπώσεις, αλλά στην ουσία έχω την εντύπωση ότι η πολιτική πρακτικά δεν αλλάζει από ένα σημείο και μετά, έτσι. Όχι, δεν αλλάζει η πολιτική και το δυσμενές για μας αυτή τη στιγμή είναι, τα δυσμενή είναι δύο στοιχεία. Το ένα είναι ότι η γερμανική κοινή γνώμη, λίγο με την ένταση των διαπραγματεύσεων των προηγούμενων ημερών, λίγο με τις δηλώσεις του κυρίου Σόιμπλε, άλλο λίγο με τις εμπριστικές, με τα εμπριστικά δημοσιεύματα του τύπου, η γερμανική κοινή γνώμη πλέον είναι πολύ αρνητική σε οποιασδήποτε παραχωρήσεις προς την Ελλάδα. Την ίδια ώρα η κυρία Μέρκελ πλήττεται πάρα πολύ από τα δεξιά της, από την εναλλακτική για τη Γερμανία, η οποία της πρόχνει σε πολύ νεοφιλελεύθερες επιλογές.
Ήδη την τελευταία Κυριακή κατέγραψε μια σημαντική επιτυχία η Ανατολική για τη Γερμανία στο Αμβούργο. Η ίδια η κυρία Μέρκελ μια μεγάλη ήττα. Δεν μπορεί αυτό να το αγνοήσει, γιατί ακόμα και στο δικό της κόμμα, στους Χριστιανοδημοκράτες, υπάρχουν αρκετοί που ακούνε ευχάριστα τέτοιες απόψεις. Και σήμερα τους είδαμε όλους αυτούς. Υπάρχει βεβαίως μια διαφορετική ρητορική από τους σοσιαλδημοκράτες, αλλά και εκείνοι δεν φαίνονται διατεθειμένοι να πάνε στη ρήξη βεβαίως με το κυβερνητικό τους εταίρο. Καλά κάνεις και τα εξηγείς και τα λες αυτά, γιατί πολλές φορές κατηγορούμε τους Έλληνες πολιτικούς για μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Να καταλαβαίνουμε ότι σε όλες τις χώρες, ακόμα και στην αγαπητή μας Γερμανία, έτσι δουλεύει το σύστημα και το παιχνίδι. Μικροπολιτική πάνω απ' όλα, εσωτερικές ισορροπίες και τίποτα άλλο. Λοιπόν, Φέη, σε ευχαριστώ. Μας έδωσε και καταλάβαμε πώς ακριβώς σκέφτονται αυτή την ώρα οι Γερμανοί. Πριν έρθω στον κύριο Βαρεμένο, στον κύριο Γκότση που του χρωστάμε το λόγο και στον κύριο Δανίκα, ένα διαφημιστικό διάλειμμα, παρακαλώ. Λοιπόν, πριν πάω στον κύριο Βαρεμένο, κύριε Γκότση, είδαμε το κλίμα από την Γερμανία. Μας λέγατε και στο διάλειμμα εδώ για τα γερμανικά δημοσιεύματα, τα οποία είναι εξαιρετικά σκληρά. Είδαμε και την μικροπολιτική της Γερμανίας. Είναι, η οποία κατάπτυστα, ασυσία... είναι κατάπτυστα τα δημοσιεύματα και μάλιστα όλων των αποχρώσεων εφημερίδες και οι υποτιθέμενες προοδευτικές, που εμείς τις είχαμε ως Ευαγγέλιο, ξέρετε, ως φοιτητές, τις διαβάζουμε αυτή τη στιγμή και πραγματικά έτσι πρέπει να πιάνουμε τη μύτη μας. Γιατί αυτό το μένος? Είναι τόσο ακραίες οι τοποθετήσεις. Υποτίθεται ότι στηρίζουν έτσι, την προσπάθεια των Γερμανών να καθυποτάξουν την πολύ έτσι, αντίθεση η Ελλάδα, η οποία από ό,τι είδατε, μόνο αντίθεση δεν είναι. Πάρα πολύ, με πολύ συνεργατικό πνεύμα έχει προχωρήσει όλη αυτή τη διαδικασία. Έχει κάνει πίσω σε πολλές, αν θέλετε, τοποθετήσεις οι οποίες θεωρούνται ακραίες. Εσείς το βλέπετε τώρα, επειδή παρακολουθείτε και τον τύπο. Εμείς εδώ έχουμε μια εθνική προσπάθεια. Να πώς μπορέσουμε να σώσουμε τη χώρα. Ο καθένας με τις διαφορές του, πολιτικές ή άλλες. Υπάρχει μια εθνική προσπάθεια. Υπάρχει ένα εθνικό θέμα. Οι Γερμανοί τι ζόρι τραβάνε για το πούμε. Εμείς έχουμε ένα εθνικό πρόβλημα να καθυποτάξουν την Ελλάδα. Είναι λογικό να συμπράττουμε, αν θέλετε, και να προσπαθούμε όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Αυτή λοιπόν δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο αντιτίθεται έτσι. Μπορώ να φανταστώ, αν θέλετε. Ίσως επειδή δεν δώσαμε τα διαπιστευτήρια μετά την εκλογή αμέσως στο Βερολίνο και κάναμε κάποιες κινήσεις οι οποίες ήταν υποβοηθητικές για το πρόβλημα και φαίνεται ότι το θεώρησαν ότι αμφισβητείται η επικυριαρχία της Γερμανίας επί της Ευρώπης σε πολιτικό πάντα επίπεδο, διότι οικονομικές, αν θέλετε, επιχειρήματα οικονομικά τα οποία να έχουν σχέση με τις απαιτήσεις της Ελλάδας, κυρίως όπως έχουν διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή, ακόμη δεν έχουμε ακούσει καμία. Λοιπόν. Κατηγορούν εμάς ότι δεν έχουμε κατεβάσει προτάσεις, αν θέλετε. Και απορώ τι συζητούσαν. Σας παρακαλούσα να μακρύνετε το κινητό σας, γιατί με ενημερώνουν ότι κάνει παρεμβολές. Ευχαριστώ, θα το κάνω αμέσως. Λοιπόν, απορώ τι συζητούσαν 7 ώρες στο Eurowalking Group, όπου εκεί έχουν συνηθίσει να συζητούν με βάση προγραμμάτων, σχεδίων, αριθμών κτλ. Ενώ το πρόβλημα αυτή τη στιγμή το βλέπετε πάρα πολύ καλά, είναι πολιτικό. Δύο πράγματα θέλω να πω επί της ουσίας, επειδή ακούστηκαν πολλά πράγματα, ότι υποτίθεται δεχόμαστε τα πάντα αυτή τη στιγμή και δεν θα κερδίσουμε τίποτα. Αν δείτε τα 19 σημεία, τα οποία έμειναν ανεπλήρωτα από όλα τα προηγούμενα μνημόνια, θέλετε, τα 19 σημεία που μας είχαν δώσει για να προχωρήσουμε την πέμπτη αξιολόγηση. Mm-hmm. Αν τα δείτε αυτά, μπορεί κανείς να τα βάλει σε δύο κατηγορίες. Σε διαρθρωτικά μέτρα και σε δημοσιονομικά. Τα διαρθρωτικά μέτρα λίγο πολύ τα παίρνουμε και τα θέλουμε κιόλας. Τα δημοσιονομικά, αυτά εκεί παίζονται με το πρωτογενές πλεόνασμα. Εάν το πρωτογενές πλεόνασμα είναι μικρότερο από αυτό που προβλέπει ο προϋπολογισμός, δηλαδή αντί για 3% είναι 1,5%, για παράδειγμα, αντιλαμβάνεστε ότι και οι ανάγκες για δημοσιονομικά μέτρα είναι πολύ. Πολύ μικρό, ελαφρύνεται η θέση της Ελλάδας. Τα άλλα είναι το θέμα για μένα, τα δημοσιονομικά μέτρα αυτά που θα πρέπει να εστιάσουμε και θα έλεγα η κυβέρνηση θα πρέπει το ταχύτερο να τα βάλει μπροστά. Πιστεύω ότι αν προχωρήσουμε στα διαρθρωτικά μέτρα θα έχουμε και μία συμπαράσταση σε ό,τι αφορά το κακό, βεβαίως, τη δημοσιονομική προσαρμογή. Κύριε Γκότση, είναι ότι αυτά τα διαρθρωτικά που λέτε δεν συνοδεύονται συνήθως από ένα κουτάκι δίπλα που να δείχνει πόσα χρήματα κερδίζουμε από αυτό, γιατί είναι μέτρα τα οποία αποδίδουν μακροπρόθεσμα και οι Γερμανοί και οι υπόλοιποι, όπως πολύ καλά ξέρετε, θέλουν κουτάκια. Κύριε Βαρεμένο, βλέπετε το κλίμα από την Γερμανία. Βλέπετε ότι υπάρχει μια εχθρότητα, θα έλεγα, αυτή την ώρα, για να μην πούμε κάτι βαρύτερο. Πολύ σκληρή στάση, η οποία δεν φαίνεται να αλλάζει. Καλός μπάτσος, κακός μπάτσος, ωραίο το παιχνίδι, αλλά πρακτικά δεν αλλάζει κάτι. Πού πηγαίνουμε?
Κοιτάξτε να δείτε, δεν υπάρχει κανένας ελληνογερμανικός πόλεμος, τουλάχιστον από την πλευρά τη δική μας. Αν θέλουν να γονατίσουν κάποιον, δεν είναι μόνο η Ελλάδα, θέλουν να γονατίσουν την Πορτογαλία, την Ισπανία ή να μείνουν γονατισμένοι. Θέλουν την Ιρλανδία, δεν ξέρω ποιους άλλους. Έτσι δεν είναι. Οι οποίοι Ισπανοί και Ιρλανδοί βεβαίως είναι, προφανές. Οι μεγαλύτεροι συμπαραστάτες του κ. Σόιμπλε αυτή τη στιγμή. Έτσι. Είναι προφανές αυτό. Έχουν δεξιές κυβερνήσεις. Ναι. Φέτος θα γίνουν εκλογές και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία και του χρόνου την άνοιξη θα γίνουν στην Ιρλανδία. Και στη Φιλανδία. Και στις τρεις αυτές χώρες θεωρείται βέβαιη η ήττα των σημερινών δεξιών κυβερνήσεων. Λοιπόν, θέλω προφανές, όσο μιλάτε να δούμε και μια φωτογραφία, μια και είπαμε για την Ισπανία, η οποία κάνει το γύρο του Twitter σήμερα. Είναι λοιπόν αυτή η φωτογραφία, κεντρική ισπανική λεωφόρος, τιτλοφορείται «Η ανάπτυξη του κυρίου Ραχόη». Είναι τα αυτοκίνητα τα οποία περνάνε από την υπόγεια αυτή διάβαση και δίπλα κοιμούνται δεκάδες άστεγοι. Είναι η σημερινή εικόνα από τη Μαδρίτη. Και το Twitter έχει τον τίτλο «Αυτή είναι η ανάπτυξη του κυρίου Ραχόη». Μην πάμε όμως, πρέπει πάμε. Στη Γερμανία, το Ραχόη είναι προφανές. Στη Γερμανία, 12,5 εκατομμύρια φτωχοί στη Γερμανία, σας πληροφορώ. Κύριε Βαρουμένου. Λοιπόν, επειδή είπατε εδώ πέρα, καλά, εγώ ήρθα για άλλου είδους συζήτηση, για μένα ενεός πραγματικά. Ακούω την πλευρά από εκεί, τον κύριο Μεταράκη και τον κύριο Κοτάκη, να ορίονται και να λένε. Πότε το ορίο. Μα μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Ήρεμα μιλάμε. Να λέτε όχι, ότι δανειακή σύμβαση σημαίνει μνημόνιο. Αφήστε να πει και κάτι ο Σόιμπλε. Αφήστε να πει και κάτι. Συγνώμη, αλλά μην με τον τρόπο τη υπεκαγόρευση. Μισό λεπτό. Γιατί εγώ τα έχω όλα μαζί. Θα με αφήσετε να μιλήσω. Να σα διαβάσω μετά όμω. Θα με αφήσετε να μιλήσω. Θα σα διαβάσω μετά. Πάρα πολύ ωραία. Βεβαίω. Και το ξέρετε αυτό, αλλά δεν είναι χιούμορ εδώ. Είναι πραγματικότητα που βουά. Λοιπόν, διαβάσαμε επιστολή. Αφήστε, κύριε Κοτάκη. Επιστολή του κύριου Βαρουφάκη διαβάσαμε. Θα με αφήσετε να μιλήσω. Βεβαίως, αρκεί να εγκαταλείψετε τους χαρακτηρισμούς αυτούς. Κανένα χαρακτηρισμό δεν εγκαταλείψω. Να προσέξετε. Είπα ότι λέτε. Να προσέξετε. Λέτε. Γιατί είπα χαρακτηρισμό. Να προσέχω. Με συγχωρείτε. Λέτε, σας είπα. Εγώ σας διάβασα μια επιστολή του κύριου Βαρουφάκη. Διαστρεβλώνω κάτι. Σας λέω ότι διάβασα μια επιστολή του κύριου Βαρουφάκη. Κύριε Ρόιτερ, σας παρακαλώ, έχω το λόγο. Συνεχίστε, κύριε Βαρουμένου, παρακαλώ. Εάν δεν θέλουν εκεί να έχω το λόγο, εάν δεν απαγορεύεται η αξιολόγηση των χαρακτηριστικών της επιστολής του κύριου Βαρουφάκη, θα απαντήσετε σε πολύ λίγο. Δεν το αντέχετε αυτό. Κύριε Κοντάκη, θα απαντήσετε σε πολύ λίγο. Κακό είναι. Κύριε Βαρουμένου, παρακαλώ. Λοιπόν, λέω το εξής. Οι κύριοι από εκεί φωνάζουν και λένε δανειακή σύμβαση σημαίνει μνημόνιο. Ναι. Και τους λέω περιμένετε. Ούτε μια μέρα. Το είπε ο Σόιμπλε. Χρειάζεται να το πάρετε από εκεί και να το πάτε πού. Και λέω, περιμένετε. Η επιστολή του κυρίου Λοιπόν, περιμένετε, λέω. Μετά είπατε και εσείς, κύριε Σρόιτερ και άλλοι εδώ, η ανθρωπιστική κρίση έγινε στοιχείο συζήτησης στη διαπραγματεύση. Αυτό γνωρίζω εγώ και αυτό γνωρίζουν όλοι. Έχει γίνει αποδεκτό ω συζήτηση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Έχει γίνει πράγματι. Ή μήπως κάνω λάθος. Έχει γίνει πράγματι. Μάλιστα. Άρα λοιπόν είναι στο τραπέζι. Βεβαίως. Δεν αφαιρέθηκε. Η ανθρωπιστική κρίση όχι. Δεν αφαιρέθηκε. Αυτά που σας διάβασα αφαιρέθηκαν. Πάμε παρακάτω. Το χρέος. Σας είπε κανείς ότι βγήκε από τη συζήτηση. Βγήκε από τη συζήτηση τώρα. Η απομείωση του χρέους, έτσι, παραμένει στο τραπέζι, ακέραια, και αν θέλετε να σας πω και κάτι. Και η συζήτηση, η διαπραγμάτευση για το μέγεθος των πρωτογενών πλεονασμάτων υπονοεί την ανάγκη απομείωση του χρέους, διότι ως εδώ τουλάχιστον είναι ένα επίτευγμα αυτό, σε ένα πρώιμο στάδιο, ότι η λογική που έλεγε ότι μέσω θηριωδών πρωτογενών πλεονασμάτων θα αποπληρωθεί το χρέος, βρίσκεται υπό αμφισβήτηση στο ίδιο το τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Δεν σας παρουσιάζω τίποτε εύκολο για τη χώρα. Η κατάσταση είναι δεδομένη. Η στάση του κ. Σόιμπλε είναι προφανής. Τι άλλο να πω εγώ. Κανένα χαρακτηρισμό δεν μπορώ να κάνω. Αλλά θα έλεγα τουλάχιστον, και σας λέω ειλικρινά, Δεν έχω διάθεση, γιατί μιλάμε για μια συγκεκριμένη ομάδα στη Νέα Δημοκρατία. Δεν το συναντάς όλη τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το αίσθημα που βγαίνει, αυτό το τρομερό πράγμα, δεν το συναντάς στη Νέα Δημοκρατία. Είναι μια ομάδα η οποία είναι γύρω από τον σημερινό πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και η οποία έχει αυτή τη θέση. Περιμένει, αλλά εγώ έλεγα, εντάξει, αφού περιμένει, αυτή η αδημονία, έτσι, να επικρατήσει η λογική του κ. Σόιμπλε, η οποία, ό,τι και να πει αντιποκριτικά σας, και μέσα στην ίδια τη Γερμανία, δεν είναι κεντρώα, μάλλον προς ένα άκρο είναι η σημερινή συμπεριφορά, μιλάω, έτσι. Δεν θέλω να διαχωρίσω τους Γερμανούς σε καλούς και σε κακούς, αλλά η σημερινή συμπεριφορά, περιδούριο είπε και όλα τα άλλα σε τόνο υπαγόρευσης, ξεπερνάνε δηλαδή, τα όρια. Και θα περίμενα, επειδή είναι ο γενικός λαός. Κύριε Σόιμπλε, σας πληροφορώ. Σόιμπλε είναι ο κύριος του Γερμανού. Μην μπλέκετε, γιατί είναι και επικίνδυνες οι εποχές, ειδικά για τον κύριο Σόιμπλε. Αυτό ήταν, με συγχωρείτε.
Αυτό πραγματικά. Ούτε καν γλώσσα λαθάνουσα. Ευτυχώς, παραγία μου. Ναι. Εντάξει. Κύριε Σρόιτερ. Τίποτα άλλο, δεν μπορώ να βγω και έξω από εδώ. Το αντιλαμβάνεστε. Επειδή το όνομα. Θα είναι. Ναι. Έχει να κάνει κάτι λάθος. Είναι δύσκολο να κυκλοφορήσουμε στους δρόμους μετά. Ξέρετε γιατί επιμένω. Επειδή στον ελληνικό λαό αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα αίσθημα που δεν έχει σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Και θα σας απαντήσω και μια άλλη ερώτηση τώρα για να μην θεωρείτε ότι εκφεύγω. Η μέγιστη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Σας πληροφορώ. Η μέγιστη πλειοψηφία του ελληνικού λαού στέκεται αρρωγός και στήριγμα σε μια προσπάθεια διαπραγμάτευσης. Εδώ λόγω. Στον Αλφα παρουσιάσαμε δημοσκόπηση, για να μην κουράζεστε, που έλεγε ότι το 80%, το 80% του ελληνικού λαού αυτή τη στιγμή στηρίζει και είναι θετική για την προσπάθεια της κυβέρνησης. Σας το λέω ξεκάθαρα. Για να απαντήσω το ερώτημά μου απλά είναι, κύριε Βαρεμένε, το ερώτημά μου είναι αν καλλιεργήσατε μεγαλύτερες προσδοκίες στην προεκλογική περίοδο από αυτές που κι εσείς γνωρίζατε ότι μπορείτε να επιτύχετε σε αυτή τη διαπραγμάτευση και αυτό ίσως σας έχει παγιδεύσει. Αυτό ρωτάω. Δηλαδή, αν πιο απλά ο κύριος Τσίπρας είχε έρθει και είχε πει: παιδιά, εμείς θα κάνουμε μια πολύ σκληρή διαπραγμάτευση και ό,τι καταφέρουμε να πάρουμε. Ίσως αυτή την ώρα, λέω, θα ήταν πιο εύκολα τα πράγματα και για την κυβέρνηση. Αυτή είναι η ερώτηση. Η ωριμότητα, ανεξαρτήτως οποιασδήποτε απάντηση δική μου σε αυτό, η ωριμότητα του ελληνικού λαού το προεξοφλεί αυτό που λέτε. Αλλά θα σας πω κάτι άλλο για να μην θεωρείτε ότι υπεκφεύγω. Σχετικά με τους αριθμούς, θα συμφωνήσω μαζί σας ότι μπορεί σε αυτά τα 4-5 χρόνια οι άνθρωποι να αντικαθιστάθηκαν από τους αριθμούς, αλλά δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς τους αριθμούς. Και φυσικά κάποια πράγματα θα είναι κοστολογημένα. Δεν μπορεί να συμβεί διαφορετικά. Σημασία έχει τώρα όμως. Να σας πω κάτι και τελειώνω, κύριε Δανίκα. Δημήτρη. Ναι, λέω μισό λεπτό. Συνάδελφοι είμαστε. Να μην έχασα και τον ήρμό μου τώρα να σας πω κάτι. Γιατί πανικύριδο. Φέρατε κανένα χαρτί μέχρι στιγμής που να λέει ότι κόβονται συντάξεις τόσο, καταργούνται οι επικουρικές, γιατί τα προεξόφλησαν οι κύριοι. Όλα αυτά. Όλα αυτά τα προεξόφλησαν. Αντικειμενικά γεγονότα. Και λέω, και εγώ ξέρετε τι λέω. Δεν έχω τη διάθεση κανονικά σήμερα εδώ ως χώρα, διότι δεν διαπραγματεύεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Κανονικά διαπραγματεύεται η χώρα, έτσι. Και λέω εγώ, τουλάχιστον σήμερα, μέσα σε αυτό το ζόφο, τον υπαγορεύσεων από την πλευρά του Σόιμπλε, η χώρα, λέω εγώ, η χώρα, έτσι, πρέπει να δείξει μια στάση. Και μετά υπάρχει χρόνος. Αν θεωρήσει, ας πούμε, αντιπολίτευση, υπομονή, λέω, νομίζω, για να κεφαλαιοποιήσει κάτι, υπάρχει χρόνος να κεφαλαιοποιήσει. Αυτό λέω. Αντικειμενικό γεγονός είναι ότι αυτό είναι ένα μέρος διαπραγμάτευσης. Δεν είναι, συμφωνώ μόλις αυτό. Δεύτερον, αντικειμενικό γεγονός είναι ότι από τη στιγμή που είναι ένα μέρος διαπραγμάτευσης, μπορεί σε αυτό το σημείο να υπάρχουν και από τις δύο πλευρές ένα σιωπητήριο. Δηλαδή, υποχωρούμε εμείς, μπορεί να υποχωρήσουν και αυτοί. Τρίτο αντικειμενικό γεγονός. Δεν θα λυθεί το πρόβλημα τώρα. Τώρα θα τους δώσουν, εάν τους δώσουν, 6 ή 4 μήνες παράταση. Μετά τους 4 μήνες θα είναι το τελικό συμβόλαιο. Τότε μπορούμε να το κρίνουμε. Μισό λεπτό. Αυτό είναι αντικειμενικό γεγονός. Να συνεχίσω. Τέταρτο αντικειμενικό γεγονός είναι ότι ο κόσμος συμπαρίσταται σε αυτή την προσπάθεια. Για πρώτη φορά βλέπει ο κόσμος, εγώ δεν έχω ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ, λέω αντικειμενικά γεγονότα. Συμπαρίσταται στην κυβέρνηση. Πρώτη φορά βλέπουν μια κυβέρνηση ελληνική να αγωνίζεται, να πολεμάει. Πέμπτο αντικειμενικό γεγονός. Μπήκε η Ελλάδα στο κέντρο της υδρογείου. Της πολιτικής κοινωνικής υδρογείου. Δηλαδή όλοι κουβεντιάζουν το πρόβλημα της Ελλάδας. Είτε άσχημα είτε καλά. Πάντως κουβεντιάζουν επί 3 εβδομάδες τώρα η Ελλάδα είναι πρωτοσέλιδο. Σημαντικό γεγονός. Έκτο γεγονός. Εγώ είμαι σίγουρος 100% ότι αποκλείεται ο Τσίπρας να δεχτεί κόψιμο κούρεμα συντάξεων, μισθών, μαζικές απολύσεις και όλα αυτά τα κοινωνικά θέματα. Είμαι 100% σίγουρος. Και τελευταίο. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας. Και το λέω για όλη την κοινωνία. Μια διαπραγμάτευση σημαίνει υποχώρηση, υποχωρούμε τα δύο μέρη, άρα δεν λέγεται κολοτούμπα αυτό, πάω εκεί και διαπραγματεύουμε. Εάν δεν θέλεις να κάνεις κολοτούμπα, δεν διαπραγματεύεσαι, λες ή θα τα πάρω, θα μου τα δώσετε όλα αυτά ή θα φύγω. Mm-hmm. Και το δεύτερο σημείο μιας διαπραγμάτευσης είναι αν δεν υποχωρήσουν καθόλου αυτοί, εσύ φεύγεις. Και ρωτάω τώρα εγώ, όλους εδώ τους παριστάμενους και τους παριστάμενους και το κοινό, είναι αποφασισμένοι, έχουν αντοχή, blood, sweat and tears, που λέει και ο Τσόρτσιλ. Δηλαδή να φύγει η Ελλάδα από την Ευρωζώνη, αφού μας ταπεινώνει ο Σόιμπλε. Και ο Σόιμπλε δεν μας δίνει τίποτα. Μπορεί να το κάνουμε αυτό. Δεν μπορούμε να το κάνουμε, αγαπητέ Αντώνη. Αφού δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, να τελειώσω,
Εμείς κάναμε κολοτούμπα. Δηλαδή, πρώτα η κοινωνία έχει κάνει, η ίδια η κοινωνία κάνει κολοτούμπα. Και σε τελευταία ανάλυση, αν δεν γίνει απολύτως τίποτα, έγινε μια προσπάθεια. Και μπορεί την επόμενη φορά να γίνει μια καλύτερη προσπάθεια. Προς επιβεβαίωση δηλαδή, αυτό που είπατε. Μην είμαστε κριτές αφιψηλού, αντικειμενικοί παρατηρητές. Εσείς θα δεχόσαστε τον λόγο χάρη να βγει η Ελλάδα από την Ευρωζώνη. Προς επιβεβαίωση αυτό. Άρα που λοιπόν, αφού δεν το δεχόμαστε όλοι μας αυτό, τότε. Πρέπει να γίνουν υποχωρήσεις. Επομένως, ο κύριος. Με συγχωρείτε, κύριε Σταϊκό. Όταν φωνάζετε και κάνετε κριτική, η κριτική αυτή από ποια σκοπιά γίνεται? Ότι έγινε υποχώρηση, έκανε κολοτούμπα? Όχι. Γιατί διαπραγμάτευση σημαίνει κάνω υποχώρηση. Δεν τον ακούσουμε πια. Όχι, πριν έκανε κριτική. Όχι. Δεν μπορεί να κάνει κριτική και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Κύριε Μηταράκη. Τη μία στιγμή κάνει κολοτούμπα και την άλλη στιγμή θα μα πετάξει. Όχι, θα μα πετάξει στα βράχια. Πρέπει να πάρεις μια θέση. Να πάμε στα βράχια να φύγει η Ελλάδα από την Ευρωζώνη? Όχι. Να κάνει υποχωρήσεις? Όχι. Τότε τι να κάνει? Να μην ακίνητη. Δηλαδή είναι παράλογο. Προσπαθούν να βρουν μια κοινή λογική. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Λοιπόν. Μια κοινή λογική. Ωραία. Κατανοητό. Λοιπόν. Και εγώ απλά λέω για να επιβεβαιώσω αυτό που λέτε. Common sense που λένε. Και δεν κύριε Γανίκα, ότι το 70% των πολιτών στις δημοσκοπήσεις λένε ότι η χώρα πρέπει να παραμείνει στην Ευρωζώνη και το ευρώ. Εγώ σχολιάζω το εξής. Υπάρχει πράγματι μια εθνική ανάταση και σε αυτό συγχαίρω το ΣΥΡΙΖΑ. Και πράγματι το 70-80% των Ελλήνων χαίρονται που υπάρχει μια μεγάλη διαπραγμάτευση. Mm-hmm. Σε καμία περίπτωση την για να απαντήσω. Εσείς δεν κάνατε σε τέτοιο βαθμό, αυτό το λένε όλοι. Ότι δεν δημιουργήσαμε την επικοινωνική ανάταση, συμφωνώ απόλυτα. Μα δεν είναι επικοινωνία. Κύριε Δανίκα, επιτέλους ακούστε. Δεν είναι επικοινωνία. Μάθετε να ακούτε. Εγώ ήθελα να διευκρινίσω το εξής. Το θέμα όμως είναι να μην παραπληροφορούμε και τον κόσμο. Όταν εγώ είπα πριν ότι η συμφωνία που ζήτησε σήμερα ο κύριος Βαρουφάκης να επεκταθεί, αυτό που ονομάζεται The Master Financial Assistance Facility, σημαίνει επέκταση του μνημονίου. Συγκεκριμένα, στην παράγραφο 7 της σύμβασης λέει: η διαθεσιμότητα και η παροχή της οικονομικής βοήθειας σύμφωνα με αυτή τη συμφωνία εξαρτάται από την εφαρμογή από το κράτος μέλος των όρων του μνημονίου. Αυτό λοιπόν υπάρχει στη σύμβαση. Μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Να πούμε στον κόσμο ότι είναι σκληρή διαπραγμάτευση. Να εξηγήσουμε τι διαπραγματευόμαστε. Αν διαπραγματευόμαστε κούρεμα, έπρεπε να πει ο κ. Βαρουφάκης ότι δεν δέχεται την επιστολή Μοσκοβισή, και θα κλείσω με αυτό, γιατί η επιστολή Μοσκοβισή λέει λέξη με λέξη, την ίδια στιγμή οι ελληνικές αρχές επιβεβαιώνουν την απόλυτη δέσμευσή τους στις οικονομικές υποχρεώσεις που έχουν απέναντι σε όλους τους δανειστές. Άρα η ελληνική κυβέρνηση σήμερα, σύμφωνα με την επιστολή Βαρουφάκη, σύμφωνα με τη συμφωνία, δεν διαπραγματεύεται κούρεμα, δεν διαπραγματεύεται τέλος λιτότητας, δεν διαπραγματεύεται μονές ενέργειες. Και το ερώτημα που θέτω, και το θέτω από την αρχή αυτής της διαπραγμάτευσης, είναι τελικά τι ζητάμε. Ζητάμε ένα νέο πρόγραμμα, εκεί που η Ελλάδα θα έβγαινε από το πρόγραμμα, εμείς ζητάμε να ξαναμπούμε. Και έχουμε ενθουσιάσει ένα ελληνικό λαό, τον έχουμε βγάλει στους δρόμους, περιμένει απίστευτα πράγματα, μακάρι να τα πάρουμε, αλλά δεν τα ζητάτε. Αυτό εγώ δεν καταλαβαίνω. Γιατί λοιπόν κάνετε αυτή τη βαθιά διαπραγμάτευση όταν ο κύριος Βαρουφάκης και προς τιμήν του τα μοίρασε όλα? Δεν θα μπαίνατε στην προηγική γραμμή στήριξης η οποία προϋπέθεται πρόγραμμα. Τι λέτε μια λέξη, τώρα. Μια λέξη. Για το πρώτη φορά, εγώ θυμάμαι πάντως το 2011 που ο κύριος Βενιζέλος πέταξε έξω την Τρόικα. Ήμασταν εθνικά υπερήφανοι για λίγες μέρες και τελικά γύρισε η Τρόικα και μπήκε το χαράτσι της ΔΕΗ. Τότε για να καλύψουμε κενά. Δεν ήταν η πρώτη φορά λοιπόν που διαπραγματευόμαστε. Ο Βενιζέλος τους πέταξε έξω. Μανώλη, και πληρώσαμε ένα χαράτσι. Και εσύ τώρα ως δημοσιογράφος δεν αισθάνεσαι, πέραν του αποτελέσματος, το οποίο σωστά λέει ο κ. Βαρεμένος, πρέπει να κάνουμε υπομονή και να το κρίνουμε όταν αυτό υπάρξει. Δεν μπορείς να κρίνεις μια διαπραγμάτευση πριν τελειώσει. Είναι λάθος να την κρίνεις γιατί δεν ξέρεις το αποτέλεσμα. Θεωρώ εγώ μπορεί να κάνω λάθος. Τι λέγεται. Το ερώτημα, Μανώλη, είναι αν πραγματικά υπάρχει η αίσθηση ότι αυτή η κυβέρνηση διαπραγματεύεται πολύ σκληρότερα και πολύ πιο αποφασιστικά από κάθε προηγούμενη. Δεν θυμάμαι εγώ ούτε οργισμένο Σόιμπλε όλα αυτά τα χρόνια, ούτε τον πανικό ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει τρελαθεί και κάνει ό,τι θέλει και σκίζει συμβάσεις και μνημόνια που υπήρχε στην αρχή, ούτε τη φάτσα του κυρίου Ντάισελμπλουμ έτσι όπως την είδαμε για να μιλήσουμε και λίγο. Απλά δεν τα έχω δει αυτά σε διαπραγματεύσεις με άλλες κυβερνήσεις. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Και όποιος παρακολουθούσε τα γραπτά μου ή τις δημόσιες τοποθετήσεις μου θα έχει διαπιστώσει ότι η στήριξη που έχουμε δώσει οι δημοσιογράφοι και από τη μια πλευρά και από την άλλη πλευρά σε αυτή την κυβέρνηση δεν διανοήθηκε ποτέ και δεν την είχε η κυβέρνηση Σαμαρά σε μια φάση διαπραγμάτευση. Τη στήριξη που έχουν δώσει οι δημοσιογράφοι, για να μιλάμε καθαρά, της δεξιάς, δεν την έδωσαν ούτε μισή
οι δημοσιογράφοι της αριστεράς στην κυβέρνηση Σαμαρά. Ξεκάθαρα πράγματα. Σωστό. Σε αυτό που λέγαμε πριν, που έλεγε πριν ο κύριος Δελαστίκ, εγώ χαίρομαι για τη στάση αυτή των Γερμανών, την αποκρουστική, την παρελκυστική, διότι έχουν πάσει στην παγίδα της ελληνικής διαπραγμάτευσης, εκδηλώνονται πρώτοι και αναγκάστηκαν απόψε, μετά την αυτή η αρχική νευρική τοποθέτηση, την απογευματινή και το Nine για το οποίο πανηγύριζε η Bild, το βράδυ να πούν ότι η επιστολή Βαρουφάκη γίνεται αποδεκτή ως βάση διαπραγμάτευσης. Από την άλλη όμως, το γεγονός ότι εμείς μετέχουμε στην εθνική προσπάθεια ψυχή τε και σώματι, δεν αναιρεί την υποχρέωσή μας να ακολουθούμε και να ασκούμε το δικαίωμά μας στο να υποβάλουμε δημοσιογραφικές παρατηρήσεις. Και πρέπει η κυβέρνηση, η οποία έχει αυτή την απίστευτη στήριξη του 80%, να αντέχει αυτές τις δημοσιογραφικές παρατηρήσεις. Διότι το ίδιο αυστηρή ήταν και άλλοι δημοσιογράφοι στο παρελθόν. Σας διαβάσω 2-3 αποστροφές και θα μου πείτε, θέλω να σας ρωτήσω από ποιον προέρχεται, να μαντέψετε από ποιον προέρχονται. Η Ελλάδα πέτυχε μια εξαιρετική προσαρμογή στο διάστημα των περασμένων 5 ετών. Το έλλειμμά της έπεσε κάτω από 3% τώρα από το 15% του 2010. Η ελληνική κυβέρνηση παίρνει αυτή την προσαρμογή ως σημείο αφετηρίας της για τη διαπραγμάτευση. Ποιος το έχει γράψει αυτό? Ήταν. Το έχει γράψει μνημονιακός υπουργός? Όχι. Το έχει γράψει ο κύριος Βαρουφάκης. Ο κύριος Βαρουφάκης στην επιστολή που έστειλε στο Eurogroup πήρε τα επιτεύγματα της προηγούμενης κυβέρνησης και καλά έκανε. Καλά κάνει και χτίζει τα πλεονάσματα. Καλά κάνει και χτίζει τα επιχειρήματα που είπε ο κύριος Σαμαράς στη Βουλή ότι το χρέος είναι βιώσιμο. Αλλά και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε μερικές επισημάνσεις. Γιατί και ο κόσμος όταν αύριο θα βρεθεί μπροστά σε μια συμφωνία και θα ανακουφιστεί και όλοι θα ανακουφιστούμε γιατί γλιτώσαμε άλλη μια χρεοκοπία, θα πρέπει να γνωρίζει ότι τους επόμενους μήνες η συμφωνία αυτή είναι βαριά. Βεβαίως μπορεί να μην έχει και μπράβο στην κυβέρνηση μειώσει τη συντάξη στο ΕΚΑΣ. Θα έχει όμως ενδεχομένως άλλα πράγματα, τα οποία αυτή τη στιγμή δεν τα λέει η κυβέρνηση. Την στήριξη για παράδειγμα, Αντώνη μου, λέει η επιστολή του κ. Βαρουφάκη σήμερα, μιλάει για εποπτεία. Δουνουτού Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Εποπτεία θεσμών. Αυτό είναι τρόικα. Επίσης, αυτός ο μηχανισμός τον οποίο διεκδικεί έχει αξιολόγηση. Το γράφει η επιστολή του κ. Βαρουφάκη. Και ενδεχομένως θα έχει και δάνεια. Μα είτε το βαφτίσουμε κάποιο μνημόνιο, ένα κείμενο, είτε το πούμε γεφυρώνιο, είτε βαρουφώνιο, όπως και να το πούμε, όταν έχεις δάνειο, αξιολόγηση και εποπτεία, είτε γίνεται στην Αθήνα, είτε στο Παρίσι, είτε στις Βρυξέλλες, ενός είδους μνημόνιο. Τώρα, εάν αυτό το μνημόνιο έχει χαμηλότερα πλεονάσματα και τα πάρει η κυβέρνηση, εμείς είμαστε εδώ μπροστά να τα αναγνωρίσουμε και να τις τα πιστώσουμε. Είναι, αλλά λοιπόν δεν θα τεθεί σε διαπραγμάτευση από κανέναν. Μα από κανέναν. Το δικαίωμά μας, μετά από 20 μέρες διακυβέρνησης αυτής της από το ΣΥΡΙΖΑ, να ασκούμε κριτική και να κάνουμε επισημάνσεις. Έτσι, για να συνεννοούμαστε. Πριν πάμε σε ένα ερώτημα το οποίο. Δώστε μου λίγο χρόνο. Πριν πάμε σε ένα ερώτημα το οποίο νομίζω απασχολεί όλους, τι θα γίνει αν αυτή η διαπραγμάτευση, κύριε Βαρεμένο, δεν κλείσει αύριο, περάσει και 28 Φεβρουαρίου και δεν έχουμε μια συμφωνία και πρακτικά η χώρα πάψει να είναι σε πρόγραμμα. Α, τώρα να πω. Όχι, να σου πω κάτι, ήθελα να πω για κάτι. Επιτρέπετε, κύριε Σουέτερ. Θα μου δώσετε ένα λεπτό, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα ξεκινήσουμε αυτό το ερώτημα. Τι συμβαίνει την επόμενη μέρα εάν δεν έχουμε πρόγραμμα μετά τις 28 Φεβρουαρίου? Παρακαλώ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, υπάρχει ένα βασικό ερώτημα. Λοιπόν, την ώρα που η διαπραγμάτευση φτάνει στην κορύφωσή της, τουλάχιστον σε αυτή την πρώτη φάση, τι θα συμβεί αν αύριο δεν έχουμε μια συμφωνία και αν περάσει 28 Φεβρουαρίου χωρίς να έχουμε καταλήξει κάπου με τους εταίρους? Κύριε Γκότση, έχουν ακουστεί πάρα πολλά. Έχουν ακουστεί και τέρατα. Και θέλω να τα βάλουμε λίγο τα πράγματα κάτω. Είστε καθηγητής οικονομικών. Πείτε μας αν η χώρα καταρχήν μπορεί να αντέξει χωρίς μια συμφωνία. Τι μπορεί να συμβεί στις τράπεζες, αν αυτές πάψουν να χρηματοδοτούνται από τον ELA, τι μπορεί να συμβεί στο δημόσιο και στα δημόσια ταμεία και πώς μπορεί να προχωρήσει η χώρα, αν μπορεί να προχωρήσει από εκεί πέρα. Είναι πιο πολύ κινδυνεύουμε από το εσωτερικό της χώρας παρά από το εξωτερικό. Δηλαδή, πείτε το αυτό, γιατί είναι σημαντικό να το ακούσουμε. Δεδομένου ότι βλέπουμε ότι υπάρχει κάποιος κόσμος ο οποίος τρέχει έτσι στις τράπεζες για να αποσύρει καταθέσεις. Αυτό νομίζω είναι αδικαιολόγητο, διότι οι τράπεζες βλέπετε ότι τροφοδοτούνται συνεχώς με ρευστότητα.
Και από την άλλη, βέβαια, υπάρχουν και επιλύσμονες στις υποχρεώσεις τους απέναντι στην εφορία. Και εκεί θα πρέπει, αν είμαστε και πατριώτες, υποτίθεται, θα πρέπει να εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας. Να το εξηγήσουμε. Εσείς το ξέρετε από την κρίση που περνάμε. Πολύ καλύτερα, για να πάψει να πανικοβάλλεται και ο κόσμος, ότι αν υπάρχει κάτι το οποίο είναι πλήρως κεφαλαιοποιημένο αυτήν την ώρα στην ελληνική οικονομία, είναι οι τράπεζες. Για να πάθει ζημιά η χώρα. Ή όπως και μια επιχείρηση, θα πρέπει να ξεμείνει από ρευστότητα. Mm-hmm. Να έρθει δηλαδή ένα ομόλογο το οποίο να λύγει και να μην έχουμε τα χρήματα για να το αποπληρώσουμε. Τότε βάζει λουκέτο. Εντάξει, αυτό σημαίνει και με τις χώρες. Δύο πράγματα λοιπόν. Από τη μία, το κράτος διαθέτει το ευρύτερο δημόσιο τομέα αρκετούς πόρους που μπορεί να κινητοποιήσει ώστε να αντέξει για αρκετούς μήνες ακόμη. Mm-hmm. Άρα το κράτος να μπορεί να πληρώσει ένα ομόλογο της Εκουτού, για παράδειγμα, που λήγουν το Μάρτιο, το θεωρώ αδιανόητο. Έναν αυτό. Το δεύτερο, οι τράπεζες τροφοδοτούνται κανονικά μέχρι τώρα με ρευστότητα μέσω του ELA. Ο ELA τροφοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όχι με βάση τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους, δηλαδή των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου που δεχόταν μέχρι τώρα ως ενέχειρο, αλλά με βάση την βιωσιμότητα των ελληνικών τραπεζών, η οποία μόλις πιστοποιήθηκε πριν από 2-3 μήνες από την ίδια την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Με το θεσμό της Τραπεζικής Ένωσης, το καινούριο τώρα, και έχουν κριθεί ότι είναι βιώσιμες και μάλιστα με πολύ καλή κεφαλαιοποίηση. Συνεπώς, δεν υπάρχει καμία νομική δικαιολογική βάση για την Εκουτού για να προβεί σε μια τέτοια ενέργεια, ας πούμε, να βγάλει το ρεύμα από το καλώδιο από την πρίζα ο κ. Ντράγκη, ο οποίος ούτως ή άλλως έχει δείξει ότι ακολουθεί μια αυτόνομη πορεία. Και δεν δέχεται εντολές ούτε από την κυρία Μέρκελ ούτε από τον κύριο Βάιτμαν. Οι οποίοι έχουν αρνηθεί να συμμετάσχουν σε όλες τις αποφάσεις που έχει πάρει μέχρι τώρα. Άρα δεν πέφτει αστεροειδή στη χώρα. Δεν πέφτει ακόμη και μετά από 28 να πάμε. Αν δεν έχουμε συμφωνία. Για να μην παραξηγηθώ, όσο πιο γρήγορα πάμε στη συμφωνία, αύριο αν γίνεται, τόσο καλύτερα για τη χώρα. Γιατί θα σταματήσουν κάποιες ζημιές οι οποίες γίνονται αυτή τη στιγμή στη χώρα. Ακόμα και το αυξημένο επιτόκιο που δανειζόμαστε μέσω του ΕΛΑ, 1% περίπου παραπάνω, το οποίο μετακυλείται από τις τράπεζες επιχειρήσεις, και αυτό είναι μια ζημιά. Συνεπώς, όσο γρηγορότερα, τόσο καλύτερα. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι θα πρέπει να παραχωρήσουμε τα πάντα για να μην μείνουμε, ξέρω, 15-20 μέρες ακόμη χωρίς πρόγραμμα. Μάλιστα. Κύριε Σρόιντερ, να πω κάτι. Ναι, κύριε, το παράδοξο με την Ελλάδα είναι ότι ενώ θέλουμε το ευρώ και λέμε ότι είμαστε Ευρωπαίοι, στην πραγματικότητα δεν υιοθετούμε τίποτα το κανονικό από την Ευρώπη. Θα σου πω αμέσως. Το πρόβλημα της Ελλάδας δεν είναι το χρέος της. Δηλαδή, αν βγάζεις 1 εκατομμύριο το μήνα, 10.000 το μήνα, θα μπορεί να αποπληρώσεις το χρέος σου των 300.000 ευρώ. Εάν βγάζεις 100 ευρώ το μήνα, δεν μπορεί να το αποπληρώσεις. Επομένως, το πρόβλημα της Ελλάδας είναι ότι δεν έχει υιοθετήσει χρόνια τώρα, αιώνες θα μπορούσα να πω, δεν έχει μετακινηθεί από την Ανατολή, από τη Σουλτανία και του Κοτσαμπάσιδη. Αυτό πιστεύω εγώ και μπορώ να σου το αποδείξω αυτό. Προς τη Δύση. Άρα οι μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν πρέπει να είναι σαρωτικές. Τις αντέχει η Ελλάδα. Θα σου φέρω ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό. Μπορούμε λόγω χάρη να αποκόψουμε τη σχέση εκκλησίας-κράτους? Όχι. Θα βγουν στους δρόμους εκατομμύρια άνθρωποι, έτσι είναι? Μα πώς θα βγάλει τα λεφτά αυτή η κυβέρνηση? Είναι 50.000 υπάλληλοι, δεν είναι? 50.000 ιερείς νομίζω είναι στο δημόσιο. Μπορεί η Ελλάδα, ένα άλλο παράδειγμα, μπορεί η Ελλάδα να μειώσει τον προϋπολογισμό της στις αμυντικές δαπάνες? Δηλαδή να πάει με την Τουρκία και να υπογράψει όπως ήθελαν κάποιες άλλες κυβερνήσεις και δεν τόλμησαν να το κάνουν, την συνεκμετάλλευση του Αιγαίου? Όχι. Θα βγουν στους δρόμους. Μπορεί ο κύριος Σόιμπλε. Τα δύο που είπατε είναι μεταρρυθμίσεις. Όχι. Παίρνουν αποφάσεις όμως. Μπορεί ο κύριος Σόιμπλε να εγγυηθεί τα σύνορα της Ελλάδας? Όχι. Μπορούμε να αλλάξουμε το Δουβλίνο 2 και να μην έχουμε όλους τους μετανάστες στην Ελλάδα και τους μοιράσουμε στην Ελλάδα? Όχι. Επομένως, αν μια χώρα είναι τόσο καθυστερημένη, με τόσο καθυστερημένους θεσμούς, με μια τεράστια φοροδιαφυγή, με μια τόσο μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα, που να έχει τόσους μετανάστες στη χώρα της και ένα τόσο τεράστιο δάνειο με 320 δισεκατομμύρια, τα μισά από αυτά πώς θα τα βγάλει πέρα? Είναι ευρωπαϊκές αγγυλώσεις. Ναι. Δεν είναι ελληνικά κουσούρια. Είναι και ελληνικά. Το Δουβλίνο 2 είναι ευρωπαϊκή αγγύλωση. Ο Τσίπρας, οποιοδήποτε Τσίπρας, ο Σαμαράς, όπως θέλετε, προσπαθεί να περπατήσει πάνω σε ναρκοπαίδια. Τόσο στο εξωτερικό, όσο και στο εσωτερικό. Δηλαδή η κοινωνία, ο υποκειμενικός παράγοντας δεν έχει την οριμότητα αυτή για να κάνει αυτές τις μεγάλες αλλαγές. Όπως είπε ο κύριος καθηγητής, πληρώνει το φόρο του Έλληνας? Όχι. Δεν πρέπει να χτυπήσει ανελέητα τη φοροδιαφυγή κυβέρνηση. Δεν πρέπει να χτυπήσει την ολιγαρχία. Δεν πρέπει να χτυπήσει το λαθερμπορείο πετρελαίου, πράγματα που δεν κάνανε οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Mm-hmm. Δεν πρέπει να πάρει λεφτά άμεσα
άμεσα από τις λίστες Λαγκάρτ, Λουξεμβούργου, από τα εμβάσματα. Ξέρετε πόσα χρήματα θα βγουν αυτά. Αυτά περιμένουμε και εμείς. Σε 6 μήνες μέσα μου έχουν πει άνθρωποι που ξέρουν τα πράγματα μπορούν να αποταμιεύσουν 20 δισεκατομμύρια. Και μακάρι να το κάνει. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ξέρετε ποιος είναι ο μέσος όρος εισπραχθέντων φόρων στην Ευρώπη, στην Ευρωζώνη, μαζί με την Ελλάδα. 36% του ΑΕΠ. Ξέρετε πόσο είναι στην Ελλάδα. 25%. Άρα χάνουμε ετησίως 18 δις μέσον όρο. Όχι το απόλυτο, το μέσον όρο. 18 δις. Δεν τα πολέμησε αυτά η Νέα Δημοκρατία. Λέει ο Σόιμπλε κάτι σωστό. Όλα τα νούμερα λάθος. Και με διαφορά λάθος. Λέει ο Σόιμπλε κάτι σωστό. Θα σας δώσω 500 ανθρώπους να το φτιάξετε αυτά. Δεν τους στέλνουμε αυτούς. Να φέρουμε Γερμανούς να βρουν τα χρήματα. Τώρα το συζήτησε πάντως ο κύριος Τσίπρας, νομίζω, με την κυρία Μέρκελ. Ή να σας δώσω δύο νούμερα και μόνο. Μπορεί να είναι λάθος. Δύο νούμερα. Μην πούμε στα νούμερα, καταστραφήκαμε. Ξεκίνησε με μια ωραία σκέψη. Δισεκατομμύρια στο φόρο εισοδήματος, κάτω από το μέσο όρο, και 10 δισεκατομμύρια στο. Κύριε Δελαστίκ. 18,5 δισεκατομμύρια στο φόρο. Μην πάμε στα νούμερα, καταστραφήκαμε. Αυτό είπα εγώ, 18 δι δεν είπα. Επομένως, μισό λεπτό κύριε Στρόι, έχει σημασία αυτό. Ναι, θέλω να κλείσω. Εάν δεν γίνουν ισαρωτικές μεταρρυθμίσεις από οποιαδήποτε κυβέρνηση, δεν λέω ότι είναι ο Τσίπρας, δεν μπορεί η Ελλάδα να στηρίξει το ευρώ. Θα έχουμε πάλι πρόβλημα αύριο. Η θέση ότι η αριστεία είναι ρετσινιά, πώς σας φαίνεται? Θα το δούμε ο Νόλη Κωτάκη στην πορεία αυτό. Κύριε Δελαστή, υπάρχει ένα ερώτημα. Το οποίο νομίζω ότι είστε ο κατάλληλος άνθρωπος να απαντήσετε. Διότι γνωρίζετε και λίγο το ευρωπαϊκό κατεστημένο. Γιάννης Βαρουφάκης, υπουργός οικονομικών, με τον τρόπο του, με την προσωπικότητά του, με τον τρόπο που χειρίζεται τα θέματα, με την κοσμοθεωρία του και με τη διαφορετικότητά του σε πάρα πολλά πράγματα. Είναι asset, είναι συν στην διαπραγμάτευση της Ελλάδας ή πλην αυτή τη στιγμή? Είναι φανερό, δεν το συζητάει κανείς, δεν μπορεί να πει κανένας οτιδήποτε άλλο, ότι σε πολλούς από τους υπουργούς της Ευρωζώνης δεν αρέσει. Αυτό το ότι δεν αρέσει είναι γεγονός. Όμως νομίζω ότι πολύ περισσότερο δεν τους αρέσει το γεγονός ότι επειδή είναι κοσμοπολίτης, δεν διακατέχεται από τον ελληνικό επαρχιωτισμό. Σωστό. Όταν διαπραγματεύεται με Ευρωπαίους. Τι εννοείται, πείτε το μου αυτό, γιατί νομίζω ότι είναι και σημαντικό στη διαπραγμάτευση που ζούμε αυτή την ώρα. Έχει σπουδάσει, έχει διδάξει σε αμερικανικά πανεπιστήμια. Μήπως είναι περισσότερο καθηγητής από όσο θα έπρεπε? Όλοι οι Έλληνες έχει την αίσθηση, έχει την αίσθηση ότι μπορεί να στηριχθεί σε αυτή τη φάση που συζητάμε σε μία προσωρινή συγκυριακή σύμπτωση στόχων των Ηνωμένων Πολιτειών και της ελληνικής κυβέρνησης. Mm-hmm. Δηλαδή, οι Αμερικανοί θέλουν αναπτυξιακή πολιτική και στην Ευρώπη. Να κόψει χρήμα δηλαδή η Ευρώπη, με λίγα λόγια. Θέλουν να έχουν λεφτά οι Ευρωπαίοι για να μπορούν να αγοράζουν αμερικάνικα προϊόντα. Μήπως το γεγονός ότι δεν είναι ο κλασικός Ευρωπαίος διπλωμάτης, παύλα υπουργός οικονομικών, και έχει και διαφορετική λογική αλλά και διαφορετική συμπεριφορά, είναι αυτό το οποίο τους ξενίζει, κύριε Δελαστή? Τους ξενίζει, αλλά νομίζω ότι είναι πλεονέκτημα για την Ελλάδα το ότι έχει υπουργό οικονομικών το Γιάννη Βαρουφάκη. Mm-hmm. Κατά την άποψή μου, κρίνοντας τη μέχρι τώρα στάση του, είναι ο ικανότερος υπουργός οικονομικών που έχω δει στη διάρκεια δεκαετιών. Από εκεί και πέρα, προσέξτε μερικά παιχνίδια που παίζουν. Είπατε, άρα κύριε Βαρεμένο, αυτά τα οποία γράφουν κάποια γερμανικά μέσα ενημέρωση ότι υπάρχει δυσαρέσκεια και στην κυβέρνηση για τον κύριο Βαρουφάκη αυτά και είναι σκέψη κτλ. Φαντάζομαι ότι δεν είναι κάθεματα συζήτηση από μέσα και μετά. Αστείευεστε τώρα. Όχι, τα διαβάζετε κι εσείς, φαντάζομαι. Αστείευεστε. Μα δεν καταλαβαίνετε γιατί μπορεί να το λένε αυτοί που έχουν απέναντι στη διαπραγμάτευση. Αντώνη, εμείς όσο μπορώ να πω μια κουβέντα και εγώ θα σα δώσω μετά τον χρόνο. Να κλείσει ο κύριο Δαστή και έρθουμε σε εσά, κύριε Βαρεμένο. Πρώτον, για να καταλάβουμε. Να καταλάβουμε. Το κλίμα εχθρότητας που καλλιεργούν οι Γερμανοί εναντίον των Ελλήνων, σας διαβάζω από την πρώτη σελίδα της Frankfurter Allgemeine της περασμένης Παρασκευής, άρθρο, πρωτοσέλιδο, το οποίο λέει: ξέρει και γερμανικά, σαν ομάδα χούλιγκαν μένονται οι Έλληνες στις Βρυξέλλες. Όταν μια τέτοια εφημερίδα αποκαλεί ομάδα χούλιγκαν την κυβερνητική αντιπροσωπεία, καταλαβαίνετε
ότι μιλάμε εδώ για καλλιέργεια συνειδητού μίσους εναντίον των Ελλήνων προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα γερμανικά συμφέροντα. Είναι σοβαρή εφημερίδα. Είναι σοβαρότερη. Είναι ταμπλόιτ. Η σοβαρότερη, σοβαρότερη εφημερίδα της Γερμανίας. Εγώ προτείνω να έχουμε αυτοπεποίθηση και να μην έχουμε το σύνδρομο της εθνικής δίωξης. Προσέξτε επίσης γιατί η ελληνική κυβέρνηση αρχικά, αν θα σας θυμίσω, ότι μίλαγε για τετράμινο. Για τετράμινη συμφωνία γέφυρα. Γιατί οι Ευρωπαίοι επιμένανε για εξάμηνη. Έχω εδώ τη δομή, την παραπέρα δομή του χρέους των υποχρεώσεων ανά μήνα της Ελλάδας. Το Μάρτιο, γι' αυτό λένε, λέει ο Σόιμπλε, διαρκώς 28 Φεβρουαρίου. Ο Ιούλιος και ο Αύγουστος. Έτσι. Λέει, τι πρέπει να πληρώσουμε, 1,4 δισεκατομμύρια στο ΔΝΤ. Όχι στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, που είναι οι δύο πρόσθετοι μήνες που επιμένουν οπωσδήποτε οι Ευρωπαίοι να μπουν μέσα στη Συμφωνία Γέφυρα, πρέπει να δώσουμε 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ στην ΕΚΟΥΤΟΥ, στο μηχανισμό στήριξης και σε αυτά. Μάλιστα. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε και ένα ακόμα. Δεν ζητάμε αυτά τα δανεικά. Ένα ακόμα στοιχείο. Δεν τα ζητάει και ο Βαρουφάκης πλέον ένα δανεικά, ακόμα για να τα πληρώσει. Που πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Ακούμε για τη δημοκρατία της Βαϊμάρης. Ξέρετε ότι το ΑΕΠ της Γερμανίας από το 1913 ως το 1919, στον πόλεμο με την πτώση, έπεσε 29% και την εξαετία 2007-2013 στην Ελλάδα έπεσε 26%. Μάλιστα. Είναι πραγματική Βαϊμάρη στο Αιγαίο αυτό που συμβαίνει. Και κλείστε, οι υπεύθυνοι για την συμφωνία αυτή, και εννοώ την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου που έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη, την κυβέρνηση Παπαδήμου και την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, πρέπει να λογοδοτήσουν βαρύτατα. Μάλιστα. Κύριε Βαρεμένο, θέλω και το δικό σας σχόλιο. Έρχομαι, κύριε Μηταράκη. Δεν είστε κυβέρνηση Σαμαρά, ούτε κυβέρνηση Παπαδήμου. Έρχομαι σε εσάς. Μισό λεπτάκι. Είναι μεγάλο. Μισό λεπτάκι. Ζήτησε το λόγο προσωπικού. Μισό λεπτάκι. Εδώ πέρα, γιατί λέμε μεγάλα λόγια. Ναι. Έχετε μια κυβέρνηση σήμερα η οποία ζητάει να δανειστεί πάλι. Ενώ ο κύριος Βαρουφάκης μας είπε στις προγραμματικές δηλώσεις της Βουλής ότι η Ελλάδα δεν έχει θέμα ρευστότητας, δεν χρειάζεται να ξαναδανειστεί, στη σελίδα 21 της επιστολής του ζητάει νέα δανεικά και δεν κάνει πολιτική προσέλκυση επενδύσεων για να μειώσει την ύφεση. Άρα με αυτή τη λογική η σημερινή κυβέρνηση συνεχίζει μια πορεία, άρα και αυτή θα πρέπει να λογοδοτήσει για το τρίτο πρόγραμμα με τη λογική που θέτεται. Για να ηρεμήσουμε λοιπόν λίγο τη συζήτηση. Πρέπει να καταλάβουμε γιατί η Ελλάδα μπήκε σε μια οικονομική κρίση. Και αν δεν μπορούμε να πάμε πίσω για να καταλάβουμε γιατί μπήκαμε στην κρίση, δεν θα βγούμε ποτέ από αυτή. Εντάξει, μην με πάτε πάντως πίσω για το πώς μπήκαμε στην κρίση, γιατί είναι μεγάλη κουβέντα. Πριν κάνετε το σχολείο σας, κύριε Βαρεμένο, θέλω και την δημοσιογραφική σας άποψη για το φαινόμενο Βαρουφάκη. Και το λέω φαινόμενο γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι είναι αυτή τη στιγμή στο στόχαστρο των μέσων ενημέρωσης του μισού πλανήτη. Και θέλω να μου το εξηγήσετε και εσείς από την πλευρά σας, γιατί δηλαδή αυτό το πράγμα. Πουλάει τρελά, δεν το συζητάμε. Από την ερώτηση κατάλαβα ότι πουλάει ο Βαρουφάκης. Πέρα από αυτό όμως. Ναι. Πέρα από αυτό. Όχι, θέλω το σχόλιο. Είπατε ότι πρέπει, είπε και ο κύριος Κωτάκης, να έχουμε μια αυτοπεποίθηση. Έτσι, δεν πρέπει. Την έχει ο Βαρουφάκης. Αυτή την αυτοπεποίθηση. Του βγαίνει σε κακό αυτό. Ακούσα να σου πω. Η γνώμη μου είναι γιατί. Αν και φέρει αποτέλεσμα. Πέρα από αυτό. Ο Βαρουφάκης θεωρώ ότι έφερε κάτι στην πολιτική. Τι είναι αυτό? Έφερε αυτόν τον αέρα της κοινωνίας. Είτε είναι καθηγητής στο πανεπιστήμιο, είτε η τριβή του. Όχι θεωρίες, ούτε μηχανισμοί. Δεν είναι κανένας άνθρωπος θερμοκηπίου. Και θεωρώ έφερε στην πολιτική. Και θεωρώ ότι είναι και έχει ένα χάρισμα. Θεωρούσα ότι έχει ένα χάρισμα ως οικονομολόγος. Μακάρι αυτό το χάρισμα να αποδειχθεί και ως Υπουργός Οικονομικών ότι το έχει. Ναι, αυτή η διαφορετικότητα ενοχλεί ή βοηθάει, κύριε Βαρεμένο? Να σας πω, έχουν μάθει να τους λέμε ναι. Και ο Βαρουφάκης πήγε. Δεν κρίνω το στυλ του μόνο, ούτε το στυλιστικό του. Δεν μίλησα εγώ για ρούχα. Στυλ, λέω. Πήγε με μια αυτοπεποίθηση. Και δεν είπε ναι, ρε φίλε. Εκ των προτέρων. Όλη του η αξία φάνηκε τη Δευτέρα το βράδυ όταν πέρα, έδωσε τη συνέντευξη. Έγινε στόχος. Αυτή λοιπόν, η Ολύμπια ηρεμία μετά από αυτό το στραπάτσο. Τα είπα για τον Βαρουφάκη. Λοιπόν, να πω δύο λόγια.
Ο παδός από ό,τι καταλαβαίνω. Βαρουφάκη. Τι θα πει ο παδός, τι είπα στον Θεό. Θύρα 13, θύρα 6 του Πανετολικού και θύρα 21 της ΑΕΚ. Εδώ είμαστε, προσπαθούμε να κάνουμε μια συζήτηση. Δεν τη γεννήσατε τη θύρα 6 τελευταία όμως. Λέω, θα ήθελα να κάνω μια κουβέντα. Θα έλεγα, στην τελευταία του πανέμβασε ο κ. Κοτάκης, είπε ορισμένα επιχειρήματα. Έτσι. Ένας μπορώ να απαντήσω. Ορίστε. Ένα στην πρώτη δεν είπα επιχείρημα. Όχι, θα σα πω. Είπατε επιχείρημα. Αυτό ότι το μνημόνιο, του λέω το να παλεύεται κάποιο να αποδείξει ότι η Διεθνή Σύμβαση είναι και μνημόνιο, λέω αφήστε το να το λένε οι απέναντι στο τραπέζι, αυτοί με του οποίου δεν μπορούμε να. Τώρα από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα. Είπε ο κ. Κοντάκης ότι υπάρχει το πρωτογενές πλεόνασμα και από αυτό είναι αφιτερία καλύτερη για διαπραγμάτευση. Ναι. Μάλιστα. Ο κ. Βαρουφάκης. Τι λέμε. Ναι. Ο κ. Κοντάκης επανέλαβε. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα. Ακούστε κ. Κοντάκη. Το είπε ναι ο κ. Βαρουφάκης. Αλλά δεν έβαλε τελεία εκεί. Ναι. Και αν έβαλε τελεία συνέχισε. Και είπε ότι κοιτάξτε να δείτε. Αυτά τα πλεονάσματα που μας ζητάτε. Τα ματωμένα, όπως τα λέγατε. Θα σου μισό λεπτό. Πρώτον, ανακυκλώνουν την κρίση και την ύφεση. Άρα δεν μπορούμε να τα επιδιώκουμε. Ναι. Και δεύτερον, όπως είπατε εσείς, από κάτω έχουν αίμα. Και ξέρετε τι αίμα έχουν, κύριε Κοτάκη. Σαν αυτό που βλέπουμε τις εικόνες στην Ισπανία. Άρα θέλουμε μικρότερα. Λέμε λοιπόν. Μικρότερα. Θέλουμε μικρότερα και να μας δώσετε τη δυνατότητα, έτσι, την ανθρωπιστική κρίση. Πλευρές τις οποίες βλέπουμε και στην Ισπανία, αλλά εδώ στην Ελλάδα τις έχουμε μπροστά μας, να τις αντιμετωπίσουμε. Και άρχισαν να το συζητάνε. Και λέμε, θα ξαναδούμε και παρακαλούμε και το λέω και ο Ζαμένος την εικόνα από την Ισπανία. Από εκεί και πέρα. Θα μπορούσαμε να συζητάμε εδώ πέρα. Συμφωνώ απόλυτα ότι. Το κινητόδρομο στην Ισπανία είναι. Και ότι δεν έπρεπε να περιμένουμε τους άστεγους να κοιμώνται δίπλα στα αυτοκίνητα. Όλοι να μας ζητήσουν. Εδώ χρειάζονται σαρωτικές αλλαγές. Ακριβώς. Και στο κράτος και παντού που έπρεπε ορισμένες από αυτές να γίνουν από την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Το 1821, ορισμένες έπρεπε να είχαν γίνει με τον εξυγχρονισμό από τον Βενιζέλο, του Βενιζέλου τον Ελευθέριο, και από οποιοδήποτε άλλον επιχείρηση σε αυτή τη χώρα, το Χαλεοτρικούπι, και έμειναν ανολοκλήρωτα. Μα θα πει κάποιος, και ο Μοηδιάτης δικός μου, αυτός είναι αστικός συγχρονισμός. Είναι επαναστατικό ζητούμενο στην Ελλάδα. Τι να κάνουμε για να γίνουμε κανονική καλά χώρα. Καλά το πάτε τώρα. Έτσι, κανονική χώρα, σας λέω. Αλλά δεν έχετε. Για να έχετε διαδικασία. Από τον Υπουργό Παιδείας. Και σας λέω, όχι μόνο σε εσάς, σε όλους. Σε όλους, στο δημόσιο διάλογο. Μην βιάζεστε. Καθίστε, η χώρα βρίσκεται όπου βρίσκεται. Ο κόσμος το ξέρει. Έχει αλλάξει το κριτήριο. Μου είπατε τι έλεγε, είπε ο κύριος Σόιμπλε. Πάλι Σόιμπλε. Δεν θα βγω στον δρόμο σήμερα, με έχει καταστρέψει. Συγγνώμη. Ο κύριος Σρόιτερ, είπε ο κύριος Σρόιτερ τι λέγαμε προεκλογικά. Εγώ όμως σας λέω, ασχέτως τι λέγαμε προεκλογικά. Ως προς το ύψος που είπε ο κύριος Σρόιτερ των υποσχέσεων. Και αν θα μπορούσαν να ήταν λιγότερες. Ας τα αφήσουμε και θα πω το εξής. Γι' αυτό το είπα. Ο ελληνικός λαός προεξοφλεί τι. Ο ελληνικός λαός γνωρίζοντας που βρίσκεται η χώρα, ξέρει τι μπορεί να περιμένει μέσα από μια ίστατη μάχη. Γιατί αυτή που δίνουμε είναι μάχη για την προοπτική της χώρας. Εάν υποτίθεται ότι χάσουμε παταγωδώς. Κανείς δεν το θέλει. Να σας πω όμως κάτι. Το πιστεύω. Και θα έλεγα, εγώ το έχω πει και πριν και τις εκλογές. Και έλεγα το εξής. Μπορεί να έχετε τη γνώμη, όχι εσείς, ή τότε αντιπολίτευση και σημερινή, ή τότε κυβέρνηση και σημερινή αντιπολίτευση, ότι αυτή η μάχη, ξέρετε, άμα δοθεί μπορεί να χαθεί. Έλεγα, μπορεί να έχετε αυτή την άποψη. Λέω, αν την έχετε, μην βγαίνετε στον λόφο πάνω και το φωνάζετε. Δεν χρειάζεται. Δεν το λέω σε εσάς. Να ρωτήσω κάτι. Δεν το λέω σε εσάς. Απλώς κοιτάω τώρα εσάς. Να ρωτήσω κάτι για τις μεταρρυθμίσεις. Είπες κάτι πριν πάμε στις μεταρρυθμίσεις. Και θέλω λέω, και το σχόλιο μην το φωνάζετε. Διότι στη ζωή, και το λέω και τελειώνω γιατί εγώ δεν θα φάω χρόνο, στη ζωή των κρατών, των εθνών, έρχονται στιγμές, και δεν είναι η πρώτη φορά αυτή, αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα, έρχονται στιγμές που πρέπει να δώσουν αυτή τη μάχη. Πρέπει να τη δώσουν. Τώρα, εάν καθόμαστε και λέμε ότι θα κατατροποθούμε, και να σας πω και κάτι, για να μην δίνω δραματική διάσταση στην πολιτική μάχη πλέον αυτή, θα σας πω και κάτι. Έτσι όπως έχουν τα πράγματα και με δεδομένο το συσχετισμό δυνάμεων, που είναι αυτός που είναι, έτσι, είναι αυτός που είναι ο συσχετισμός δυνάμεων για τη χώρα, κυρίως στο επίπεδο της οικονομίας. Γιατί όσο ισχυρή και να είναι η κυβέρνηση πολιτικά στη χώρα, είμαστε ανίσχυροι οικονομικά, έτσι δεν είναι. Αυτό είναι προφανές. Λοιπόν, σε αυτή τη δεδομένη ιστορική στιγμή, το παραμικρό τίποτα δεν χαρίζεται. Μάλιστα. Το παραμικρό κατακτάται.
κύριε Σρόιτερ. Ή είμαστε διατεθειμένοι να το επιδιώξουμε. Και μην μου λέτε ότι θα καταστραφούμε και θα έρθει ο Αρμαγεδόνας. Για να σας πω κάτι. Λέξαμε Αρμαγεδόν Βαρουφάκιος. Ναι, τύπο. Ναι, τύπο. Εμείς δεν τη χρησιμοποιήσαμε. Ο διαφημιστικός spot series. Προσέξτε, ο Βαρουφάκης δεν το είπε έτσι. Δεν είπε κύριε, έρχεται Αρμαγεδόνας. Ούτε είπε μετανοήστε. Και ο Παπακοσταντίνου είπε Τιτανικός και άλλο εννοούσε, αλλά αυτό καταλάβαμε. Έλεγα το προεκλογικά στη Νέα Δημοκρατία. Μην παίρνετε το σταυρό και φωνάζετε μετανοήστε, έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Γιατί μπορεί να έρθει έτσι. Κύριε Βαρμένα, πείτε πρόταση. Αντέχετε να... αυτές τις μεταρρυθμίσεις που περιγράφετε τόση ώρα. Τον αστικό εξυγχρονισμό που μπορεί να είναι βλάσιμος για τα εσωκομματικά σας. Αντέχετε ως χώρος να τις κάνετε. Ο κύριος Ζανίκας πρέπει να ακούσετε να δείτε. Ωραία, αντέχετε ως χώρος να τις κάνετε, διότι ακόμα τον Υπουργό Παιδείας. Είναι θέμα της χώρας. Δεν έγινε. Ακούστε με, ακούστε με. Για να φτάσει. Θα σας πω αν θέλετε. Θέλω την απάντηση. Γιατί και οι Υπουργοί Θεία Δημοκρατία ήταν κρατιστέ. Πείτε το, κύριε Κοτάκη, για να μην χάνουμε χρόνο. Πείτε αυτό που θέλετε να πείτε για την παιδεία, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Λέω, αντέχετε να κάνετε αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Γιατί στην παιδεία ακούμε την καινοφανή άποψη ότι η αριστεία είναι ρετσινιά, δηλαδή η καλύτερη ηγεσία δεν του θέλουμε. Και στον ιδιωτικό τομέα, όποιος μιλήσει για ιδιωτικοποίηση στην αρχή, θεωρείται βλάσιμος ή απατεών. Αλλά σήμερα πήγατε στο λιμάνι πάλι για την Κόσπρο. Θέλω. Αντέχετε ως χώρος να τις πάτε. Εγώ σας λέω με υπόθεση εργασίας ότι την πήρατε τη συμφωνία και τα πλεονάσματα και τα πάντα. Αλλά η χώρα εκτός από τον αφητό ζωή πρέπει και να τρέξει. Το αντέχετε αυτό. Να το κάνετε. Ή δεν μπορείτε ως χώρο. Εγώ να παράξει και να εξάγει. Θέλω μια ξεκάθαρη απάντηση από εσάς, παρακαλώ πολύ, ειδικά στο θέμα της παιδείας, γιατί μας ακούνε και χιλιάδες. Όχι, μην το στρέμω, γονείς, παιδιά, όχι θέλω πάρα πολύ μια γιατί, απάντηση από εσάς, γιατί και εσείς... Θα σας πω, δεν είπε εκφεύγω. Αφού δεν είπε εκφεύγετε, λοιπόν, ναι, παρακαλώ πολύ, θα ήθελα να μου πείτε αν συμφωνείτε ή όχι, ναι, με την άποψη του Υπουργού Παιδείας ότι η αριστεία είναι ρετσινιά και τα πρότυπα σχολεία της χώρας είναι χτισμένα πάνω σε μια χιτλερική λογική. Σημερινές το απόψεις... πίσω αυτό. Ε? Αλλά διαφωνώ με αυτή την άποψη. Όχι, δεν το, αυτό το δεύτερο ειδικά δεν το έχω παρακολουθήσει. Φέρετε να είπε αυτό. Αν το είχε πει Υπουργός Παιδείας της Νέας Δημοκρατίας, θα είχε πάρει την παρέτησή του. Ναι. Πανικά πρέπει να πάρει. Επειδή ζητάτε την παρέτησή του. Ακούστε να είναι, είναι αριστεία η προσπάθεια, ναι, του παιδιού να είναι άριστος μαθητής, ρετσινιά, κύριε Βαρμένο. Όχι, εγώ δεν είπα τέτοιο πράγμα. Εσείς δεν το είπατε προφανώς. Εγώ όμως προσπάθησα. Ακούστε, κύριε Σορίτερ. Προσπάθησα να θέσω το γενικότερο θέμα και μου έγινε μια ερώτηση από τον κύριο Κοτάκη. Ναι, εγώ θα ήθελα να απαντήσω ειλικρινώς. Θέλω να απαντήσω ειλικρινώς. Ναι. Έτσι. Ότι αυτό το πράγμα παίζεται. Όχι στο ισοκομματικό του ΣΥΡΙΖΑ. Στην κοινωνία. Παίζεται στην κοινωνία. Έτσι. Από όλους. Παίζεται στην κοινωνία. Παίζεται. Δεν μπορώ να σου δώσω κατηγορηματική απάντηση. Μπορεί να έχετε από την κοινωνία. Δεν μπορώ να σου δώσω. Με το κόμμα δεν θα έχετε. Ναι, δεν μπορώ να σου δώσω κατηγορηματική απάντηση, διότι παίζεται, σου λέω. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα. Και τελειώνω, κύριε Σορέτη, θέλω να. Αν είναι δυνατόν. Ακούστε να αν γίνει η συμφωνία. Καλή. Ναι. Συμβασμό περιμένω. Παίρνουμε τίποτα άλλο. Έτσι. Συμβασμό προωθητικό, λέω εγώ. Προωθητικό. Προωθητικό συμβασμό. Αν γίνει αυτό. Ναι, προωθητικό για τα δικά μας τα συμφέροντα, τα ελληνικά εννοώ. Τα ελληνικά εννοώ. Λίγο νεολογισμό ήταν γι' αυτό μου φάνηκε. Για τα ελληνικά συμφέροντα εννοώ. Ναι. Λοιπόν. Το πούμε έντιμο, τέλος πάντων. Ναι, έντιμο συμβασμό. Συμβασμό έντιμο. Θα σου το εξηγώ, δεν έχω χρόνο άλλο. Αυτό δεν είναι τέρμα. Είναι αρχή. Η χώρα είναι κατεστραμμένη παραγωγικά, ο ιστός της. Μάλιστα. Πρώτον, ξέρετε τι σας λέω εγώ, γιατί λέγονται πολλές κορώνες, από πολλές μεριές. Καταστρεμμένη, επειδή αλλά ακυρώνουμε τις ιδιωτικοποιήσεις όλες. Υπαρχία. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Και, λάτε να σας πω κάτι. Παγώνουμε επενδύσεις. Στην Ετωλοκαρνανία, κύριε Κοτάκη, ξέρω, το καλά. Πρόβλημα δεν είναι ιδιωτικοποιήσεις. Προφανώς. Έτσι. Προφανώς. Το ένα μαντρί για να διασωθεί, τέλει διαδικασία μεγάλη τώρα. Λέμε πρώτα να διασώσουμε ό,τι απέμεινε. Λοιπόν, βάλτε τελεία, κύριε Βαρμένο. Και μετά να κάνουμε κάτι. Για να παράγουμε σε αυτή τη χώρα. Διότι αν δεν παράγουμε, χαιρέτε μου τον πλάτανο. Ωραία. Θα επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι. Κουβέντες. Θα επιστρέψουμε τον κύριο Μηταράκη και ένα ερώτημα που θα θέσουμε σε όλους στο τραπέζι για το πώς θα εισπράξουν όλοι εκείνοι οι οποίοι στήριξαν τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και άλλα κόμματα μια πιθανή νίκη ή μια πιθανή επιτυχία σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Θα ρωτήσουμε και για το μέλλον της Νέας Δημοκρατίας και για τα δείπνα τα οποία διοργανώνονται όλο αυτό το διάστημα, ίσως δείπνα τα οποία έχουν ως στο τραπέζι και μια πιθανή αλλαγή ηγεσία στη Νέα Δημοκρατία μετά τις διαφημίσεις. Λοιπόν, ένα μεγάλο ερώτημα το οποίο τίθεται είναι αν ο ΣΥΡΙΖΑ επιτύχει σε αυτή τη διαπραγμάτευση, αν πετύχει να κερδίσει κάποια πράγματα παραπάνω από όσα κέρδισαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, τι θα έχει να πει τότε ο μέσος ψηφοφόρος αλλά και το μέσος στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Μηταράκη, το οποίο βλέπει μια διαπραγμάτευση πολύ πιο σκληρή από αυτή που κάνατε εσείς, βλέπει τους Ευρωπαίους
στριμωγμένου σε μεγάλο βαθμό και την ελληνική πλευρά βεβαίως στριμωγμένη, αλλά βλέπει ότι αυτό το οποίο ζητούσε, μια μάχη, να δίνεται αυτή τη στιγμή. Και βλέπω και πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να λένε ότι αν από αυτό προκύψει ένα αποτέλεσμα καλύτερο από αυτό που είχαμε, θα είμαστε σε πολύ δύσκολη θέση. Συμφωνείτε με αυτό? Θα σας το πω και ακόμα καλύτερα. Ελπίζω να πετύχουν κάτι πολύ περισσότερο από αυτό που θα πετυχαίναμε εμείς και ας είμαστε σε πολύ δύσκολη θέση ως κόμμα. Δεν είναι το κόμμα που έχει σημασία αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή δίνουμε μια εθνική μάχη. Αν μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να πετύχει περισσότερα. Εγώ δεν θα κρίνω αυτή τη στιγμή πώς πάει η διαπραγμάτευση, αν είναι σκληρότερη δεν είναι, αν είναι καλύτερη επικοινωνιακά δεν είναι. Αυτό θα φανεί στο αποτέλεσμα. Δηλαδή είναι περιττό να το πω και δεν έχει καμία σημασία να το πω σήμερα. Η στάση τη αξιωματική αντιπολίτευση είναι σωστή ω τώρα. Η στάση της Δημοκρατίας δεν είδα τον κύριο Σαμαρά. Επιτρέψτε μου, δεν είδα τον κύριο Σαμαρά να πάει στο Μέγαρο Μαξίμου να συναντήσει τον κύριο Τσίπρα και να του πει ότι είμαι δίπλα σε αυτή τη διαπραγμάτευση, όπως είδα τον κύριο Θοδωράκη, όπως είδα τον κύριο Βενιζέλο. Εδώ δεν παρέδωσε το Μέγαρο Μαξίμου, για παράδειγμα. Αυτό νομίζω έχει απαντηθεί. Αλλά έχει απαντηθεί όπως απαντήθηκε. Δεν υπήρξε κάποια ανάγκη για ενημέρωση αυτή τη στιγμή. Παρακολουθούμε τι συμβαίνει. Έχουμε πει ότι θα ψηφίσουμε μια συμφωνία στη Βουλή, άμα έρθει. Είναι η πρώτη αξιωματική αντιπολίτευση, θέλω να σας πω, τα τελευταία 5 χρόνια, που δηλώνει από πριν ότι αν υπάρξει συμφωνία, εγώ την ψηφίσω. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα ψήφισε ποτέ μια συμφωνία που φέρναμε εμείς και ούτω καθεξής. Εμείς σπάμε αυτό το κατεστημένο, σπάμε αυτή την παράδοση και λέμε θα το στηρίξουμε. Και σας το λέω ξεκάθαρα, μακάρι να είναι πολύ καλή συμφωνία και ας έχουμε απόλυτα πολιτικό άδικο. Αν υπάρξει μια καλή συμφωνία, θα τεθεί με μεγαλύτερη ένταση ζήτημα αρχηγού στη Νέα Δημοκρατία? Κοιτάξτε, θέμα αρχηγού στη Νέα Δημοκρατία δεν έχει τεθεί από κανέναν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Ότι υπάρχει η ανάγκη να συζητήσουμε το εκλογικό αποτέλεσμα. Να συζητήσουμε γενικά το ιδεολογικό στίγμα της Νέας Δημοκρατίας. Τις προτεραιότητες πρέπει να ακολουθήσουμε, βεβαίως πρέπει να γίνει και θα γίνει. Ήταν να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία προχτές. Σχεδόν όλοι οι βουλευτές ζητήσαμε να αναβληθεί. Δεν είναι η παρούσα φάση τώρα, ενώ η χώρα δίνει μια μάχη στο Eurogroup, εμείς να κλεινόμαστε στην εσωστρέφεια. Αλλά τις επόμενες εβδομάδες δηλαδή, θα γίνει μια στα δείπνα που διοργανώνονται, διοργανώσατε κι εσείς ένα με την συμμετοχή πολλών βουλευτών πριν από λίγες ημέρες. Δεν συζητείτε το ζήτημα της ηγεσίας? Η ιδεολογική πλατφόρμα της Νέας Δημοκρατίας συζητείτε? Συζητάτε ιδεολογική πλατφόρμα, συζητάτε οικονομικές εξελίξεις, συζητάμε τις τάσεις που πρέπει να ακολουθήσουμε ως κόμμα. Κάνουμε και την αυτοκριτική για πράγματα που κάναμε τελευταία 2,5 χρόνια. Είναι δεδομένο ότι κάναμε λάθη. Σας θυμίζω ότι παραλάβαμε τη χώρα σε μια πολύ δύσκολη στιγμή. Ήταν μια κυβέρνηση η οποία έπρεπε σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να λύσει πολλά προβλήματα για να πατήσει η χώρα στα πόδια της και φυσικά γίνανε λάθη. Αυτά συζητάμε. Αλλά θέλω να σας πω. Κριτική στην ηγετική ομάδα δεν κάνετε? Κοιτάξτε, κριτική πάντα γίνεται. Και όταν ήμασταν κυβέρνηση, κάναμε κριτική. Είναι πολύ υγιές να κάνεις κριτική και στην ηγετική ομάδα και όπως και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να κάνει κριτική για το δικό μου έργο στη δικιά μου θέση. Δεν υπάρχει κάτι κακό σε αυτό. Αλλά το κρίσιμο αυτών των ημερών δεν είναι τα ισοκομματικά οποιοδήποτε κόμματος. Αυτά είναι για το Μάρτιο. Αντιπολίτευση. Ναι, αλλά αυτά είναι συζήτηση για το Μάρτιο και τον Απρίλιο. Μάλιστα. Το κρίσιμο αυτή τη στιγμή είναι να πάνε όλα καλά αύριο, να πάρουμε κάτι πολύ περισσότερο από αυτό που διεκδικούσαμε εμείς, να το πάρουμε χωρίς να υπάρχει μια ζημιά για την ελληνική οικονομία. Και αν υπάρχει ζημιά για την ελληνική οικονομία, θα σας πω κάτι ως οικονομολόγος. Και φαντάζομαι ότι ο κ. Καθηγητής θα συμφωνήσει. Η επιπτώση... Θα κλείσουμε με τον κύριο Γκότση σήμερα. Και του το δίνω σαν ερέθισμα, αν θέλει να το σχολιάσει. Οι επιπτώσεις όλου αυτού του κλίματος θα φανούν στην ελληνική οικονομία σε βάθος 6-12 μηνών. Άστε. Δηλαδή, θα είμαστε μια χώρα η οποία θα προσελκύσει τις επενδύσεις που θέλουμε, θα κάνει τις εξαγωγές που θέλουμε, θα απορροφήσουμε τα κονδύλια που θέλουμε, θα έχουμε τον τουρισμό που επιδιώκουμε. Το δούμε, έχετε δει και είναι αυτό όλα μπροστά μας. Γιατί τελικά το αν υπάρχει χρηματοδοτικό κενό ή δεν υπάρχει. Και το τι χρειάζεται δεν είναι θέμα της συμφωνίας σημερινής. Είναι βασικά τελικά θέμα τι θα κάνει η ελληνική οικονομία. Μήτε, Δανίκα, θέλω με δύο λόγια για να κλείσουμε το σχόλιο σου. Για το θέμα της επιτυχίας, σε μια ενδεχόμενη επιτυχία. Για το θέμα της επιτυχίας. Πρώτα απ' όλα, αν υπάρχει μια επιτυχία, θα χαμογελάσει ο κόσμος. Mm-hmm. Θα υπάρχει μια μικρή ελπίδα. Και δεύτερον, το βασικότερο, πρέπει η Νέα Δημοκρατία, η ηγετική της ομάδα, να κάνει, να αυτομαστικωθεί. Γιατί προέβλεπε μια προφητεία ότι θα μας δείξει στα βράχια. Δεν μπορεί να περάσει έτσι απλώς το θέμα. Το βασικότερο κατά τον νόμο. Θα τεθεί ακόμη, εκτιμάς και εσύ δημοσιογραφικά, ότι θα τεθεί με ακόμη μεγαλύτερη. Το νόητο. Τελείωσε η ηγετική ομάδα. Mm-hmm. Εάν πετύχει ο ΣΥΡΙΖΑ, τελείωσε. Και είναι καλό αυτό, γιατί θα ενθαρρυνθούν οι εξυγχρονιστικές υγιείς δυνάμεις όλων των κομμάτων. Θα αλλάξει ριζικά το τοπίο σε όλα τα κόμματα. Κάποια επιτυχία που θα έχει αυτή η κυβέρνηση. Άρα πρέπει να προσεύχονται οι εξυγχρονιστές των κομμάτων, των υπολείπων κομμάτων, να πετύχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα βοηθηθούν οι ίδιοι, θέλω να πω. Δεν μιλάω και τον κύριο Σαμαρά. Συμφωνείς με αυτό, ότι μία επιτυχία του ΣΥΡΙΖΑ θα αλλάξει το τοπίο και στα υπόλοιπα κόμματα και ίσως δημιουργήσει άμεσες εξελίξεις στην Δημοκρατία? Προφανώς θα γίνει συζήτηση, αλλά πιστεύω ότι τα κόμματα δεν πρέπει να ετεροπροσδιορίζονται. Έχει μια κακή συνήθεια η κεντροδεξιά να μην αναλύει ούτε τις νίκες της, σωστά, αλλά ούτε και τις ήττες. Στην προκειμένη περίπτωση,
Η κλασική ανάγνωση που γίνεται μετά από κάθε ήττα σε αυτό το χώρο είναι να δούμε τι έκανε ο αρχηγός, τι έκανε το περιβάλλον, ο μεσαίος χώρος, η ακροδεξιά, ο φόβος. Είναι μια ανάλυση η οποία θα μπορούσε να γίνει ενδεχομένως για τις εκλογές του 96. Εδώ έχουν συμβεί κοσμογονικά πράγματα. Mm-hmm. Δηλαδή, μετά από 5 χρόνια μνημονίου, η παραταξιακή βάση της Νέας Δημοκρατίας έχει σπάσει στα 3. Ένα κομμάτι της έχει πάει στους Ανέλ, ένα κομμάτι πήγε στη Χρυσή Αυγή, ένα κομμάτι πήγε ακόμα και στο ΣΥΡΙΖΑ και ένα μεγάλο κομμάτι μαζί με δυνάμεις από τον αστικό χώρο αποτελεί το 28%. Γιατί μπορεί να γίνει το 28% αυτό ξανά πλειοψηφική δύναμη ή θα μείνει μια ισχυρή αντιπολίτευση μόνο. Επίσης, έχασε όλα τα λαϊκά στρώματα. Έχασε την περιφέρεια στην οποία είχε ρίσματα από το 98. Στους αγρότες ήρθε μία ή άλλη, ενώ είχε διπλάσιο ποσοστό double score με το ΣΥΡΙΖΑ. Συνταξιούχους ηλικίες παραγωγικές 45-54, τεράστια ζητήματα. Εδώ, άμα δεν κάνεις συζήτηση από τη βάση, από κάτω προς τα πάνω, είναι λάθος να ξεκινήσεις το θέμα της ηγεσίας για έναν πολύ απλό λόγο. Mm-hmm. Ακόμα και αν αλλάξει η ηγεσία, ακόμα και αν αλλάξει. Mm-hmm. Αν φέρεις πρόσωπα του βαθαίου συστήματος και όχι τις εξυγχρονιστικές δυνάμεις που λέει ο κ. Δανίκας, δηλαδή ανθρώπους που λένε που είναι συντηρητικότερη την παρούσα ηγεσία, μια τρύπα στο νερό έχεις κάνει. Mm-hmm. Άρα πρέπει να αναλύσεις σωστά την ήττα. Κύριε Δελαστίκ, με δύο κουβέντες θέλω να σας ρωτήσω αν μια πιθανή επιτυχία του ΣΥΡΙΖΑ πράγματι πυροδοτήσει ανάλογα κινήματα και προωθήσει ανάλογα κινήματα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Παράδειγμα, τους Ποντέμος στην Ισπανία, αλλά και κινήματα δεξιάς λογικής, τα οποία είναι εχθροί της Ευρώπης, όπως για παράδειγμα της κυρίας Λεπέν. Είναι γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ δίνει ελπίδα στους προοδευτικούς ανθρώπους της Ευρώπης να επιδιώξουν κι αυτοί να στήσουν ένα μέτωπο εναντίον της λιτότητας που έχει επιβάλει η Γερμανία στη γυραιά Ήπειρο. Mm-hmm. Μέχρι στιγμής αυτό υπήρχε στα δεξιά κόμματα, μόνο στη δεξιά παράταξη υπήρχαν τέτοια κόμματα, τα οποία πρέπει να σας πω ότι σταδιακά, καθώς αυξάνει η απήχησή τους όταν στρέφονται σε ζητήματα της Ευρώπης, μεταλλάσσονται τα κόμματα αυτά και από ακροδεξιά που ξεκίνησαν γίνονται κόμματα της δεξιάς, πατριωτικά, που υπερασπίζουν τα συμφέροντα των συγκεκριμένων αστικών τάξεων. Μάλιστα. Όταν έχουμε τη Μαρίν Λεπέν να βγαίνει πρώτο κόμμα και να είναι, να φιλοδοξεί να είναι, και αυτό το έγραψαν οι Γερμανοί παρακαλώ, σε κύριο άρθρο της Frankfurter Allgemeine Zeitung, να είναι ο De Gaulle της Γαλλίας του 21ου αιώνα. Και παράλληλα να χαιρετίζει και την νίκη του ΣΥΡΙΖΑ. Και παράλληλα να χαιρετίζει και την νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, όπως λέτε πολύ σωστά. Σημαίνει ότι κάτι που ανέλυαν πολύ ωραία σε ένα άρθρο τους στην Die Welt, τρεις Γερμανοί καθηγητές, είναι ότι διαμορφώνεται ένα κλίμα στην Ευρώπη όπου τα ιδεολογικά σύνορα αριστεράς και δεξιάς καταραίουν όταν Μάλιστα. πρόκειται να στραφούν εναντίον της Γερμανίας. Μάλιστα. Κύριε Κότση, για να κλείσουμε με δύο κουβέντες παρακαλώ, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Εκλογές για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εκλογές εθνικές. Προσαρμογή της νέας κυβέρνησης. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Το πισωγύρισμα που έγινε στην προσπάθεια της χώρας να σταθεί στα πόδια της. Πόσο χρόνο θα χρειαστούμε για να το συνήθως και οι αρνητικές επιδράσεις και οι θετικές έχουν μια χρονική στέρηση γύρω σε 6 μήνες. Mm-hmm. Θεωρώ πάντως ότι αυτό δεν έχει σχέση βέβαια με τις επενδύσεις που ο κ. Μηταράκης προηγουμένως, δεδομένου ότι οι επενδύσεις δεν εξαρτώνται από συγκυριακά γεγονότα ή φαινόμενα, αλλά και από βαθιές αλλαγές, κυρίως αυτά που λέγαμε προηγουμένως, ότι έχει σχέση με την οργάνωση του κράτους. Εκεί πάσχουμε πάρα πολύ σε θέματα ανταγωνιστικότητας. Θέλω να πω μόνο μια κουβέντα για αύριο και που πάμε. Ναι. Ναι. Λοιπόν, αύριο το πιο πιθανό είναι από ό,τι φαίνονται τα πράγματα να υπάρξει μια καταρχήν συμφωνία. Θα είναι οριστική, διότι θα πρέπει να υπάρξουν επεξεργασίες ακόμη σε επιμέρους σημεία τα οποία μένουν ασαφή. Αύριο όμως θα είναι το ρεκτικό, δεν είναι το κυρίως πιάτο, είναι ο προθάλαμος για όλη την ιστορία που προσπαθούμε να βαδίσουμε. Αυτό που έχει σημασία είναι να πάμε συνέχεια στην μεγάλη συμφωνία του τετραετούς προγράμματος, το οποίο θα περιέχει βέβαια, ας ελπίσουμε, μια γενναία απομείωση μέσω του μείωσης του προεδρικούς πλεονάσματος, διότι αν πας, ο κ. Μηταράκης ξέρει, αν πας, δεν ξέρω για την οικονομολόγη, αν πας σε 1,5% πρωτογενές πλεονάσμα, αυτό προϋποθέτει ότι θα πρέπει να μειωθεί και το επιτόκιο και να υπάρξει και επιμήκυνση για να βγει το 1,5%.
Λοιπόν, και βέβαια από την άλλη να προσπαθήσουμε να εκμεταλλευτούμε όλες τις ευκαιρίες που μας δίνονται τώρα με τα διάφορα πακέτα που έχουν αποφασιστεί για την ανάταξη, ανάκαμψη και γρήγορη ανάπτυξη της οικονομίας. Μένει λοιπόν, κύριε Κώστη, αυτό το σπουδαιότερο από όλα. Κυρίως το δεύτερο. Αν πράγματι έστω γίνει το πρώτο βήμα, αν κυρίες και κύριοι θα έχουμε το ορεκτικό μιας συμφωνίας όπως χαρακτηριστικά είπε ο κ. Γκότσης, και από αυτό ξεκινήσουμε για να πετύχουμε μια συμφωνία και να ξεκινήσει από εκεί και πέρα η μεγάλη διαπραγμάτευση που έχουμε μπροστά, γιατί εκεί είναι το ζουμί, όπως σωστά είπε ο κ. Γκότσης, στη μεγάλη διαπραγμάτευση για τα επόμενα 4 χρόνια σε αυτήν τη χώρα. Να ευχαριστήσω λοιπόν τον κ. Γκότση, τον κ. Δελαστίκ, τον κ. Μηταράκη, τον κ. Δανίκα και τον κ. Κωτάκη. Ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ. Αύριο τα σπουδαία, κυρίες και κύριοι. Καλό σας βράδυ.